Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Πρώτο ΠΑΟΚ 24 του 2019. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, περισσότερες αλήθειες. Εντάξει, λιγότερες ευχές. Υπομονή. Γιατί μπουχτίσαμε με τις ευχές. Υπομονή και τύχη. Αυτό στεριό. Και λεφτά. Ναι, και λεφτά και να γίνουμε λίγο όλοι καλύτεροι άνθρωποι. Εντάξει. Καλά, αυτό είναι ευχή δύσκολη. Λίγο καθένας. Στα λόγια, στα λόγια. Μας πιάνει λίγο αυτές τις μέρες. Μας πιάνει, ναι. Έτσι, καμιά εβδομάδα μετά θα είμαστε όλοι όπως πριν. Πολύ ευχή, πολύ. Εντάξει, καλό είναι αυτό, οκ, okay, αλλά να αλλάζουμε και λίγο προς το καλύτερο, παιδιά. Οκ. Okay. 365 ημέρες εκ του 2019. Ας εκμεταλλευτούμε κάποιες για να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, ο καθένας από την πλευρά του. Πώς ξεκίνησε το 2019 για σένα, Στέργιο? Καταρχήν. Ήμουν ο μοναδικός που δεν κέρδισε το φλούδι. Ρε Στέργιο, γιατί το λες από το πρωί δηλαδή. Ούτε εγώ το κέρδισα. Προφανώς είμαστε οι δύο, γιατί αν κρίνουν από τους φίλους μου στο Facebook και στο Instagram, και στο Instagram πολύ, ναι. Δεν υπάρχει φίλος μου που να μην έχει κερδίσει το φλουρί. Δεν ξέρω πώς γίνεται με κάποιο μαγικό τρόπο. Εγώ σου είπα όμως ότι βρήκα κέρμα στο δρόμο. Καλό είναι αυτό. Και το πήρα. Γιατί έχει τύχει να τα αφήσω, αλλά να ξέρετε, είναι τύχη και πρέπει να το παίρνετε. Και κανονικά να μην το ξοδεύετε, να το κουβαλάτε πάνω σας. Έτσι θεωρώ. Συμφωνείς? Έχει μια λογική. Στέργιο, στο κομπίτι πίτα που θα κάνουμε εδώ, στο ραδιόφωνο, γιατί θα κάνουμε σε κάποια φάση, θα κανονίσω να είσαι κοντά στο φλουρί. Δεν το έχω κερδίσει ποτέ. Είναι η αλήθεια. Να μπορώ να το κερδίσεις εδώ. Φαντάζομαι όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός θα υπήρχε κάποια στημένη κλήρωση, δεν θυμάμαι. Ούτε στη στημένη θα το πετύχει. Ναι. Αλλά στη ζωή που θυμάμαι δεν έχω κερδίσει ποτέ, είτε σε ιδιωτικές κοπές πιτών, είτε σε επαγγελματικές, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Το λέει από την ώρα που ήρθε. Είναι ξεκάθαρο ότι τον έχει ενοχλήσει αυτό. Μα βλέπω εσύ γύρω τριγύρω, όλοι κερδίζουν φλουρί. Πάρε και εσύ ένα και μπει στο γραφείο. Γιατί μην νομίζει, δεν είπαμε, το έχουν κερδίσει. Το λέγαμε νωρίτερα, αγάπη. Περισσότερη αλήθεια για το. Δεν πιστεύω. Εγώ να ξέρω, δεν πιστεύω ότι το κέρδισαν όλοι όσοι το ανέβασαν. Γιατί και εμένα στο Instagram ήταν. Στο Instagram ήταν όλα. Έκανε τι ανανέωσε. Ναι, βλέπει, πάρει και σε ένα φλουρί. Α, ο Θεστόσο. Για να σου να πούνε οι άλλοι ότι να το κέρδισε και ο Στέργιος. Και βγάλε μια φωτογραφία. Γιατί όχι. Παιδιά, λίγο περισσότερη αλήθεια το 19. Εντάξει, και στη ζωή μα και στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Okay. Είναι όπως αυτό που λέει και ο Σταύρος την άλλη φορά για τις κοπέλες που βάφονται λίγο παραπάνω στα social media και τις βλέπεις μετά από κοντά και δεν τις καταλαβαίνεις καν. Όχι, είναι διαφορετικές, δεν αναγνωρίζονται. Έχουμε κάτι παραδείγματα δίπλα μας πρόσφατα που υπήρχε ένα σοκ από κοντά, ξεκάθαρο. Οπότε εντάξει, ναι, λίγο αλήθεια παραπάνω. Καλό θα ήταν. Κακό δεν θα κάνει. Αλήθεια στη ζωή μας, στους δικούς μας ανθρώπους και μετά φτάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι μέρος της ζωής μας. Πόσος κόσμος σου ευχήθηκε και πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ? Εμένα μου το έβαζαν όλοι δίπλα. Εμένα λίγοι. Εμένα όλοι. Τους έχω εκπαιδεύσει. Εμένα όλοι. Ήταν δηλαδή μου τα λένε 364 μέρες. Στο τέλος δεν θα λέμε ούτε υγεία, θα λέμε πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, έλεγαν όλοι υγεία, τύχη, ναι, και πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Το βάζαν δίπλα. Εντάξει. Εμένα όλοι σχεδόν νομίζω. Και μετά ήταν οι ερωτήσεις για έχουμε κανένα νέο για μεταγραφές, έχουμε κάτι, παίζει κάτι με αυτόν, με τον τάδε. Το είχες, αλλά πες. Σε μικρό βαθμό φέτος. Μάλιστα, έργα. Σε μικρό είναι τύψη, να σου πω. Όχι, Στέργιο, μόνο αλήθεια εδώ. Θα αναφερθούμε και στις μεταγραφές. Στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, πρώτη για το 19, Στέργιος Αναστασιάδης, Αγάπη Γαβριλίδου. Δώσαμε ακόμα μια μέρα άδεια στο Σταύρο Κόλκα. Η τελευταία. Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να το δώσουμε και αύριο. Εντάξει. Τελευταία. Δεσμεύεσαι. Τελευταία. Μίλησα μαζί του. Ωραία, Στέργιο. Εντάξει, έχουμε γενικά θεματολογία και επικαιρότητα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα. Λογικό αυτό το διάστημα. Σε κάθε διακοπή αυξάνονται τα δημοσιεύματα. Ναι, βέβαια. Στο εξωτερικό. Ακόμα δεν έχουμε κάτι και δεν προκύπτει κάτι για παίκτες που είναι να έρθουν στον ΠΑΟΚ. Πιο πολύ μιλάμε για προτάσεις που έρχονται για παίκτες του ΠΑΟΚ, γενικότερα για ενδιαφέρον δεξιά-αριστερά ομάδων. Για μεταγραφές όμως, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν γίνεται κάτι. Εντάξει, εκκρεμούν ακόμα οι ανανεώσεις. Έχουμε πει ότι
Είναι πολύ κοντά ο Κρέσπο, ο Βαρέλα. Με τον Πίσης γεφυρώθηκε λίγο το χάσμα που υπήρχε σε πρώτη φάση. Αλλά οριστικά ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουμε. Αναφερθούμε συνέχεια. Έχουμε στο Βόλι διάφορα θέματα. Θα μας τα πει και ο Ραφαήλ Γκαϊτατζής στην πορεία της εκπομπής. Όλα υπήρχε τα... μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Προέδρου του ΤΑΠ, ναι, στο Sport DNA. Και από ό,τι μου έλεγε και ο Ραφαήλ, υπάρχει και ρεπορτάζ για το τι ακολουθεί από εδώ και πέρα για την ομάδα. Και εκεί θα γίνουν κινήσεις και μάλιστα άμεσα από ό,τι φαίνεται. Το λέγανε και την προηγούμενη εβδομάδα όλοι από το Βόλι. Ακόμα και ο νέος προπονητής που είχαμε φιλοξενήσει εδώ είχε μιλήσει για αλλαγές προσώπων. Και όλοι σημειώνουν, είχαν μάλλον αυτή την κουβέντα σε πρώτο πλάνο, ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Και να που γρήγορα θα έχουμε και αλλαγές από ό,τι φαίνεται. Θα μας τα πει και ο Ραφαήλ στην πορεία. Πάντως ο Αντώνης Τσαλόπουλος τα είπε ωραία, νομίζω. Εντάξει, γενικά όταν ρεαλιστής εμφανίστηκε, ναι, ειλικρινής νομίζω, δεν θέλησε να στρογγυλέψει τις γωνίες, ούτε να αεροποιήσει καταστάσεις και πρόσωπα. Δηλαδή ακόμα μεταξύ άλλων εξέφρασε και τον προβληματισμό του για τον Τζούριτς. Ναι. Γενικά νομίζω ότι το Βόλι σαν τμήμα μας έχει συνηθίσει στο να κάνει αυτοκριτική και δημόσια πολλές φορές. Δηλαδή είναι ένα τμήμα όπου όλοι οι άνθρωποι όταν μιλούν δημόσια δεν διστάζουν να πούν πράγματα που δεν τα ακούς εύκολα από κάποιον πρόεδρο ή από κάποιον έφορο ή από προπονητή. Το κάνουν γενικά. Ναι. Είναι ένα τμήμα που κάνει αυτοκριτική. Βέβαια, ίσως αυτό προσφέρεται κιόλας, γιατί στο Βόλι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν τώρα οι αλλαγές που κάθε χρόνο, τελευταία χρόνια το βλέπουμε αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό και να βγεις τώρα να μιλήσεις, όπως στην προηγούμενη περίπτωση ο Αντώνης Τσαλόπουλος, ακόμα και τον Τζούριτς, για τις επιλογές που έγιναν, για το ξεκίνημα της ομάδας, για τα σκαμπανεβάσματα, για την Ευρώπη. Είναι σημαντικά αυτά που είπε, νομίζω. Έχουμε και στοίχημα σήμερα. Θα σας δώσω την πρώτη τριάδα της σεζόν. Είμαι σε μια καλή φόρμα. Αυτοί στην Αγγλία δεν σταματάνε ποτέ, Ρέστερ, τι γίνεται. Πού να ξέρουν αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι, τι. Δεν ξέρουν αυτοί. Εμείς έχουμε κομπλό στα όσια εδώ. Α, όχι, εντάξει, είναι το κύπελο ότι είναι 8-9-10, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 8, παίζει ναι, 8, τρίτη 8, με 5. 8-9-10 είναι το τρίμερο εκείνο που είναι οι αγώνες. Μετά έχουμε πρωτάθλημα. 12-13. Λογικά, μην το δένεις εγώ. Όχι, εντάξει, αφού έχουμε πει τότε. 15η αγωνιστική, ο Πάοκ αποδέχεται τον Μπαζιάννη. Επιστροφή Κλάου στην Τούμπα. Κάτσε, γιατί έχει κάνει ένσταση και ο Ολυμπιακός στο διαιτητικό της ΕΠΟ. Ναι, σωστό και αυτό. Θα αναφερθούμε και σε εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα της μαφιόζικης επίθεσης εναντίον του Θανάση Τζίλου. Νομίζω εδώ φαίνεται ότι όταν υπάρχει θέληση. Κάτσε, περίμενε. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, δεν είναι όπως άλλες φορές που γινόταν και ξεχνιόταν σιγά-σιγά εντέχνος. Ναι, υπάρχει ένα ψήγμα αισιοδοξίας, εντάξει. Ναι, σε πρώτη φάση υπάρχει μια εξέλιξη. Και ένα ψήγμα ικανοποίησης. Και φαίνεται ότι αν υπάρχει θέληση, μπορεί να υπάρξει ξαναλέω, αποτέλεσμα. Ξαναλέω, περίμενε λίγο, ναι, για να δούμε και το αποτέλεσμα. Εντάξει. Σου λέω, ρε παιδί μου, δεν θα είναι. Συγκριθούν, ναι, με υπάρχει όμως ένα πρώτο βήμα. Που άλλες φορές δεν το έβλεπες αυτό το βήμα. Ναι, κοίταξε, δεν υπάρχει το τελευταίο βήμα όμως. Η σύλληψή τους και η σύνδεσή τους με πρόσωπα και πράγματα. Ουσιαστικά θα είναι μια τρύπα στο νερό, εντάξει. Ναι, απλά πιστεύω ότι αυτή τη φορά, επειδή έχει πάρει μεγάλη έκταση και πραγματικά δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτό το πράγμα, ασκούνται και πιέσεις και δεν μπορεί τόσο εύκολα να το κάνουν στην άκρη αυτό το θέμα, όπως είχε γίνει με πιο παλιές επιθέσεις σε διαιτητές. Ξαναλέω, τουλάχιστον εγώ πώς το βλέπω, υπάρχει ένα ψήγμα ικανοποίησης, αλλά αν δεν δούμε συλλήψεις και αν δεν δούμε συνδέσεις με πρόσωπα και πράγματα. Αυτό είναι άλλο. Ποιοι τους έστειλαν αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, γιατί τους έστειλαν. Που νομίζω εντάξει και για εκεί. Άμα το ψάξεις λίγο, θα έχεις εικόνα τι έχει συμβεί. Για τους ηθικούς αυτούς δηλαδή. Ναι. Αλλά εντάξει. Προφανώς θα το παρακολουθούμε. Υπάρχει μια εξέλιξη που θα την πούμε στην πορεία. Και θα δούμε τι θα προκύψει από εκεί και πέρα. Η ομάδα μπάσκετ είναι σε μια περίοδο αγωνιστική ηρεμία, νομίζω. Εντάξει, επόμενη υποχρέωση είναι για το Champions League. Όχι, έχει και πρωτάθλημα. Έχει πρωτάθλημα. Ναι. Έχει κανονικά πρωτάθλημα στο Κυριακό. Έχει αγώνα. Αυτοί γιατί παίζουν και το ποδόσφαιρο δεν παίζει. Γιατί έχει μετά τη μεγάλη διακοπή το Φλεβάρι. Που έχει πάλι τα παράθυρα, νομίζω. Και είναι μεγάλο το διάστημα τότε. Και νομίζω είναι και το. Είναι και το All-Star Game και όλα αυτά, ναι. Μην χάσουμε. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι με αυτό έχει να κάνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει διακοπή τώρα.
Ναι. Και συνεχίζεται κανονικά. Ο Γκος έκανε το χειρουργείο που περιμέναμε τόσο καιρό. Αναμένεται σιγά σιγά να επιστρέψει κιόλας. Το αναμενόμενο ήταν αυτό, γιατί λέγαμε ότι ο Γκος εδώ και 2 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Τόσο και λίγο παραπάνω. Έπαιζε με θέμα, είχε θέμα στον Αστράγαλο. Το διαχειρίστηκε και ο ίδιος, εντάξει, μιλάμε για έναν πολύ έμπειρο παίκτη. Δεν ήταν στο 100% βέβαια. Το είδαμε και κόντρα στον Ολυμπιακό, ότι μπήκε καλά, είχε τα συνεχόμενα τρίποτα 5, αν θυμάμαι καλά. Και βοήθησε πολύ στο ξεκίνημα. Αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω, στο 4ο δεκάλεπτο, που έκανε νόημα, δεν μπορούσε άλλο ο Γκος. Οπότε έκανε αυτό την επέμβαση που αναμενόταν τη Δευτέρα. Και επιστρέφει σιγά σιγά και αυτός, για να είναι απόλυτα έτοιμος και για το πρωτάθλημα και για το Champions League την επόμενη εβδομάδα. Μπράβο στον Γκος που έσυξε τα δόντια και αγωνίστηκε με πόνους το τελευταίο διάστημα. Είναι αυτό που είχε πει και ο Μοσκοβίτς. Ο Γκος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αθλητή, που τον είδες κιόλας ότι άμα δεν ξέρεις, δηλαδή, ότι είχε αυτό το θέμα και τον έβλεπες πως αγωνιζόταν στα τελευταία παιχνίδια, δεν το καταλάβαινες πολύ εύκολα ότι είχε θέμα, δηλαδή. Και έπαιζε, ναι, με ενέσεις, γενικότερα έσφυγε τα δόντια και προσπαθούσε. Το πάλευε. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια περίπτωση πολύ ιδιαίτερη. Και δεν είναι και νεαρός να πεις ότι okay, μπορεί να το διαχειριστεί, να κάνει κάποια συντήρηση, αλλά είναι και νεαρός. Είναι και σε προχωρημένη ηλικία, που είναι και επιβάρηση διαφορετική σίγουρα. Ναι. Για τον Γκος. Κάτι να σου πω που παίζει ο ΠΑΟΚ, γιατί το είχα κρατήσει. Στο μεταξύ, όπως διαβάζω, η αγγλική αστυνομία δεν πρόκειται να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας ενώπιση του ντέρμπι Manchester City Liverpool μετά το τρομοκρατικό χτύπημα ανήμερα της πρωτοχρονιάς στο σταθμό Βικτόρια του Μάντσεστερ. Τραυματίστηκε μια γυναίκα, 2 άντρες, από επίθεση με μαχαίρι. Η συγκεκριμένη επίθεση πάντως αντιμετωπίζεται από τις βρετανικές αρχές ως τρομοκρατικό χτύπημα. Αυτό είναι το μάτς, είναι αύριο το βράδυ. Ναι, 5η βράδυ, αύριο βράδυ. Συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το έκανε για αντίπεινα σε βομβαρδισμούς κτλ. Αλλά ποδοσφαιρικά δεν σκέφτεται η βρετανική αστυνομία να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας για το αυριανό παιχνίδι, πολύ σπουδαίο, Manchester City Liverpool. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Κολοσσό το Σάββατο εκτός έδρας στις 3:15. Ναι. Και νωρίς. Κανονικά. Λοιπόν. Δεν τα πάει καλά ο ΠΑΟΚ με τα νησιά γενικότερα. Καλά, μην το μιλάς τώρα. Και από περιοχές που περιβάλλονται από νερό. Εντάξει, όπως. Αλλά η κατάσταση του Κολοσσού και η εικόνα του ΠΑΟΚ το τελευταίο δίμηνο, νομίζω μπορεί να μας κάνει αισιόδοξο ότι η ομάδα θα πάρει το διπλό στο πρώτο παιχνίδι του 2019. Μαζί μας είναι το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Βεργίνα. Έγινε ένας χαμός τις προηγούμενες μέρες. Όλες οι παραστάσεις ήταν sold out του Τάκη Ζαχαράτου στο Θέατρο Βεργίνα. Εντάξει, υπάρχουν θέσεις για το show της Παρασκευής και για το show του Σαββάτου. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε την Παρασκευή το Σάββατο στο Θέατρο Βεργίνα, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2310-491-291 για πληροφορίες ή μπείτε στο ticketservice.gr, υπάρχει αναλυτική κατάσταση και με εύκολο τρόπο θα κλείσετε θέσεις. Ή τα καταστήματα public από αύριο, και νομίζω είναι κλειστά σήμερα τα καταστήματα. Ναι, από αύριο. Εντάξει, ή όσοι είστε στο Regency Casino, υπάρχουν τα ταμεία όλη την ημέρα, υπάρχουν και εισιτήρια για την παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου, που έχει πάρει μια μεγάλη παράταση όλο τον Ιανουάριο, λογικό νομίζω και αναμενόμενο, με βάση την ανταπόκριση που έχει και φέτος ο Τάκη Ζαχαράτου. Δεν είναι, θυμίζω, υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδο στο καζίνο, στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας, αν θέλετε, πριν ή μετά την παράσταση, να δοκιμάσετε την τύχη σας. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ηλικία, αν θέλετε απλά να πάτε στο Θέατρο Βεργίνα, στην κορυφαία σκηνή της πόλης και να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά πλέον σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει συμβουλές για την ανανέωση του χώρου σας, φροντίζει για την ανακαίνιση του μπάνιου σας και θέλει να αναβαθμίσει τη ζωή σας μέσα από αυτό.
Οι άνθρωποι της Αναδομών προτείνουν χρώματα στους αρμούς για να δώσετε ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείτε τους κατάλληλους ανθρώπους. Θυμίζουμε Εθνική Αντίσταση 171, τηλέφωνο 2311-241-508 και μαζί μας φυσικά είναι και στοίχημα.gr, η οποία είναι ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Η Στίχημαν, η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, έχει και σήμερα ξανά αγώνες. Έχει και NBA, που να ξέρεις ότι το έχω δουλέψει τελευταία και προσφέρεται. Ποδοσφαιρικά, γιατί το NBA δεν το έχω δουλέψει. Όχι, εντάξει, έχει. Έχει Πορτογαλία. Έχει πολλά. Έχει Πρέμερ, εντάξει. Που επίσης δεν σταματάει ποτέ. Κυριαρχεί το παιχνίδι της Newcastle με τη Manchester United. Θα σας δώσω μετά και την πρότασή μου. Anytime Pogba. Πρωτόπαιξα την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή. Εύκολα. Στο 5 έβαλε και μετά το 2-0 το έκανε και αυτός ξανά. Ναι. Δηλαδή το συν 2 ήταν και ανέμενε πολύ απόδοση, αλλά δεν το σκέφτηκα, εντάξει. Ήταν λίγο ρίσκο. Θα σας πω μετά μια πρόταση. Μια πάτη ταμείο σήμερα. Εντάξει. Θεωρώ ότι είμαι σε καλό φεγγάρι και γι' αυτό τολμώ να δώσω και προτάσεις. Και πέρα από το στοίχημα, επειδή ακόμα είμαστε σε εορταστική περίοδο, όπως και να το κάνουμε, και σε αυτές τις περιόδους σηκώνω λίγο παραπάνω τζόγο και λίγο παραπάνω έτσι να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν, ανοιχτό για εσάς όπου και να βρίσκεστε, 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Απλά χρειάζεται να έχετε ίντερνετ. Όλα τα δημοφιλή παιχνίδια και ρουλέτα και blackjack και πάρα πολλά παιχνίδια slots με μεγάλα jackpot, όλα αυτά στο online καζίνο της Στίχημαν, που μπορείτε να παίξετε με ασφάλεια και με ταχύτητα. Αυτά, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Θα ακούσουμε λίγα διαφημιστικά και σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο, στο πρώτο ΠΑΟΚ 24 της χρονιάς του 2019, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Όποιος δεν έχει δει, παρένθεση, το βίντεο που έχει ανεβάσει ο Ντίκο Κώστα και τη φάρσα που κάνει στο αδερφό του, να το δει. Αξίζει. Δεν το είδες, είπες εσύ. Δεν το είδα με προσοχή, εντάξει, ξέρω περί τίνος πρόκειται. Είναι ωραίο. Όχι και το καλύτερο ξύπνημα. Ναι, άμα εντάξει. Είσαι όμως αυτός που κάνει τη φάρσα, είναι απόλυτα πετυχημένη. Άμα είσαι αυτός που την κάνουν, ξυπνάς λίγο άσχημα. Εντάξει, δεν το χαίρεσαι και πολύ. Είχαμε μετά τίποτα εντάσεις μεταξύ των αδερφών. Φαντάζομαι ότι μετά, αφού ανέβηκε το story και το ανέβασε κιόλας, μετά εντάξει, δεν ξέρω τι ακολούθησε. Εγώ δεν θα ξυπνούσα καλά πάντως και θα το κρατήσω όλη μέρα μετά. Ναι. Το πιο πιθανό είναι και αυτό. Και δύο μέρες. Ειδικά να το ανέβασαν κιόλας στο Instagram, ποτέ. Δεν θα μου περνούσε. Εντάξει. Κλασική περίοδος όπου γίνονται ανασκοπήσεις τη σεζόν. Είναι εντάξει. 2018, προσφέρετε. Εντάξει. Έχει πολύ πλάκα πάντως ο απολογισμός ανθρώπων της ΑΕΚ και δημοσιογράφων. Το θέμα είναι τι επιλέγεις και αυτό, τα λοιπά, ναι. Και τα λοιπά. Τώρα, άμα είσαι ρεπόρτερ ΑΕΚ, επιλέγεις τη φάση με τον Κομίνη, ας πούμε. Υπήρξε συνάδελφος. Ναι, ναι. Εντάξει. Που λέει η κορυφαία στιγμή για μένα ήταν όταν ακύρωσε τον κόλο Κομίνης και ο Ποντίκης. Ναι. Γιατί και οι δύο το ακύρωσαν. Ανέβασε και τη φωτογραφία που ο Μπάρκας, που ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα για ένα πεντάλεπτο, ξαφνικά σφίγγει την κολοθιά και πηδάει στον αέρα. Εντάξει, αυτή ήταν η στιγμή της ΑΕΚ. Προσπαθούν εκεί στην Ένωση οι άνθρωποι γύρω-γύρω από τον πρόεδρο να ωραιοποιήσουν την κατάσταση. Ναι, τα στρογγυλεύουν λίγο κάπως. Αυτό και ναι, συνεχώς η πρωταθλήτρια. Η πρωταθλήτρια, μπας και το θυμηθούν γιατί. Δεν πειράζει όμως, εδώ είναι και ο Λουτσέσκου και γενικά. Πολλοί άνθρωποι από τον ΠΑΟΚ να τα θυμίζουν αυτά. Όσο και αν δεν αρέσει αυτό και κάθε φορά που, ας πούμε, υπάρχει μια δήλωση του Λουτσέσκου, βγαίνουν και 2-3 και λένε ο γραφικός και γιατί τα θυμάται ένα χρόνο μετά. Τα θυμάται γιατί έχει λόγο που τα θυμάται. Ναι, και ένα και δύο και 502. Ναι, εντάξει. Προφανώς και θα πρέπει κάποιος να τα θυμίζει αυτά και προφανώς και γι' αυτό δεν αφήνει κανένας να ξεχαστεί κάτι τέτοιο. Δεν λέμε ότι έχει μείνει ο ΠΑΟΚ εκεί. Φαίνεται κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει μείνει εκεί σε εκείνη τη μέρα. Όχι, μπράβο όμως και στον Ράσφαν και στον Μιρτσέ και σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Που μπαίνουν σε site των Αθηνών και δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Ακριβώς. Σε κάθε τους συνέντευξη. Προκαλεί εκνευρισμό. Δεν πειράζει, παιδιά. Ίσως αυτό είναι και το στόχος, έτσι. Γιατί το ότι προκαλεί εκνευρισμό σημαίνει ότι ο άλλος καταλαβαίνει ότι έχει γίνει αυτό. Γιατί άμα αυτό που λέει, άμα πιστεύει κάτι ψέματα για μένα, δεν θα με ενδιαφέρει τόσο. Το λέγαμε και παραμονή πρωτοχρονιάς. Η περσινή κλοπή θα ακολουθεί την ΑΕΚ εις τον αιώνα τον άπαντα. Εντάξει. Και από τη στιγμή που ακόμα πουλάνε τρέλα και οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ και ο κόσμος και ποδοσφαιριστές
και δεν έχουν το στένος να πούνε ότι το γκολ του Μπαρέλα ήταν κανονικό. Εντάξει, θα ήταν ένα καλό πρώτο βήμα. Προσπαθούν κάπως να το δεν πειράζει. Εδώ θα είναι ο ΠΑΟ και εδώ θα είναι και ο κόσμος του να τους υπενθυμίζει αυτό που έγινε πέρσι. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Δεν βγήκε μια συνέντευξη Όσκαρ Γκαρθία αυτές τις μέρες. Δεν θα μπορούσε να βγει και να πει ότι εγώ είχα χτυπήσει όντως. Δεν μπορούσε να μιλήσει ποτέ ο. Δεν βγήκε πουθενά. Τίποτα. Θα έλεγε ρε παιδί μου ότι χτύπησα. Έχει πει στο Άνοχήλος. Έχει... Εμείς είδαμε ότι χτύπησε την κουκούλα. Φορούσε κολάρο. Μπορεί να πει ότι χτύπησε στη μέση, ας πούμε τώρα. Να το πάει λίγο πιο χαμηλά. Θέλω να σου πω ότι έχει κάνει λογαριασμό Instagram ο Όσκαρ Γκαρθία. Ναι. Εντάξει, γίνεται ένας μικρός χαμός ακόμα γιατί. Α, δεν το έχω δει δεν αυτό. Το έχουν μάθει. Ναι, δεν το... Η μεγάλη μάζα του κόσμου του ΠΑΟΚ. Ναι. Ανέβασε μια φωτογραφία ο άνεργος ακόμα Όσκαρ Γκαρθία. Για κάτσε. Και να παραμείνει άνεργος. Η προσωπική μου ευχή είναι αυτή για τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν πειράζει. Ναι, έχει λεφτά. Εντάξει. Έχει βγάλει μια φωτογραφία που είναι στο γυμναστήριο γιατί έχει και άπλετο χρόνο ως άνεργος να γυμνάζεται. Ναι. Έχει μια πετσέτα στο λαιμό. Υπάρχουν κάποια σχόλια, πρόσεχε μην τραυματίσεις την πετσέτα. Είναι επικίνδυνη τα ρολά χαρτιά κτλ. Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω όλο ένα και περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ θα θελήσουν να σχολιάσουν αναρτήσεις του Ισπανού προπονητή, του προπονητή με ερωτηματικό. Εντάξει, γιατί όταν κάνεις ένα τέτοιο πράγμα δεν σέβεσαι ούτε τη χώρα από την οποία προέρχεσαι, ναι. Που βγάζει προπονητές, γενικά ναι. Η Ιβηρική Χερσόνησο, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου πάνω απ' όλα και δεν είναι τυχαίο που παραμένει άνεργος. Ναι, που δεν έχει κάνει κάτι. Εντάξει, ξαναλέω, ας παραμείνει άνεργος για επόμενα 30 χρόνια. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τον Θανάση Τζίλο και την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε. Έχει εντοπιστεί και έχει βρεθεί μάλλον το αυτοκίνητο των τριών δραστών. Ναι. Ήταν ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο, άσπρου χρώματος, εντοπίστηκε από τις κάμερες που υπάρχουν στην Εθνική Οδό. Γιατί προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν από τη Λάρισα. Είχαν πάει προφανώς, στη Λάρισα το είχαν, φορά, είχαν φύγει από τη Λάρισα. Χωρίς να έχουμε εικόνα, είναι ναι, λογικό να μην είναι από τη Λάρισα. Αποδείχθηκε κιόλας. Εντάξει. Ότι δεν από τη στιγμή που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο, νομίζω ότι όλα είναι λίγο πιο εύκολα, γιατί για να νοικιάσεις αυτοκίνητο πρέπει να δώσεις κάποιο στοιχείο. Εντάξει, και αν δεν δώσεις στοιχείο, ουσιαστικά έχει ευθύνη αυτός που σου νοικιάζει το αυτοκίνητο, άρα πρέπει να πει αυτός στην ελληνική αστυνομία που νοικιάζει το αυτοκίνητο και γιατί. Ναι. Υπάρχει και μία δήλωση του Γιώργου Βασιλιάδη, το βλέπουμε και τώρα, στην Era Sport, που λέει ότι είναι κοντά στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Μακάρι, εγώ ξαναλέω. Περιμένουμε αποτελέσματα. Θετικό ότι ναι, υπάρχουν ενδείξεις. Πρέπει να υπάρξουν και συλλήψεις. Εντάξει. Και κυρίως να μάθουμε αυτούς τους ανθρώπους, το ανθρώπους εισαγωγικά, ποιος τους έστειλε, γιατί τους έστειλε και μετά από τι τους έστειλε. Ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε και τόσο καιρό, ότι υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι πίσω από όλο αυτό, που για κάποιο λόγο το έχουν δημιουργήσει όλο αυτό. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε πλέον. Να ξεφύγει λίγο το κουβάρι. Συγκεκριμένα κέντρα έχουν ήδη αγωνία. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Προφανώς. Δεν ξέρω τι διαδικασίες μπορεί να έχουν κινητοποιήσει. Αλλά η ουσία είναι περιμένουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Ας είναι και την άλλη εβδομάδα, δεν πειράζει. Υπομονή έχουμε. Εδώ ακόμα δεν έχουμε μάθει για το φούρνο του Κωνσταντινέα και το σπίτι του Μπίκα, ναι. Και πόσες άλλες δεκάδες επιθέσεις. Μερικές εκ των οποίων έχουν μείνει και εκτός από τα φώτα της δημοσιότητας, να μάθουμε και τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά κυρίως να μάθουμε τους ηθικούς, εντάξει. Θα δημιουργηθούν φυσικά εφόσον συλληφθούν και οι φυσικοί αυτουργοί, αλλά πρέπει να υπάρξει και βαριά τιμωρία, η βαρύτερη που μπορεί να υπάρξει για τους ηθικούς αυτουργούς. Και αν υπάρχει κάποια ομάδα από πίσω, λέω εγώ τώρα, εντάξει, ναι. Μπορεί να μην υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει όμως. Θα περιμένουμε και την ανάλογη τιμωρία για την ομάδα, τους ανθρώπους που την εκπροσώπησαν και όλα τα σχετικά. Αλλά ξαναλέω, θα περιμένουμε να δούμε, τουλάχιστον εγώ, αποτελέσματα. Είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη, αλλά περιμένουμε απτά αποτελέσματα. Σύλληψη των δραστών και σύνδεσή τους με οποιονδήποτε τους πλησίασε, τους έδωσε την εντολή, τους καθοδήγησε, τους πρημοδότησε ενδεχομένως, τους χρηματοδότησε.
για να δούμε ποιοι τελικά κρύβονται πίσω από την μαφιόζικη επίθεση στον Θανάση Τζίλο. Εντάξει, εγώ σου λέω, για μένα είναι θετικό ότι ασχολούνται όλοι όσοι πρέπει να ασχοληθούν, φαίνεται σε πρώτη φάση, και ότι δεν θα μπει κατευθείαν στο κάτω από το χαλί και να συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως πριν. Από το αποτέλεσμα. Ναι, ρε παιδί μου, αγάπη. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά σου ξαναλέω δεν ότι άλλες φορές. Υπάρχει ακόμα εξέλιξη για το Νουρουάν. Ναι, άλλες φορές όμως δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση, ναι, εντάξει, για τέτοιες υποθέσεις. Και στο Νουρουάν υπήρχε μια ικανοποίηση όταν βγήκε προς τα έξω τι και πώς. Πέθαναν 8 ή 9 μάρτυρες. Εντάξει. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και ακόμα η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Ναι, άλλη κοινή υπόθεση όμως και άλλη αυτή. Ναι, δεν ξέρεις ποια κατάληξη μπορεί να έχει αυτή όμως. Τον Κωνσταντινέα ή τον Μπίκα που ποτέ κανένας δεν ασχολήθηκε και πέρασαν σαν μία ακόμη μέρα στη δουλειά. Ενώ τώρα δεν αφήνει όλος ο κόσμος να περάσει έτσι αυτό. Αν θέλουν να περάσει, θα περάσει. Εντάξει, να σου πω κάτι, με αυτή τη λογική όμως ποτέ δεν θα βγαίνει τίποτα στη φόρα και δεν θα μαθαίνουμε ποτέ τι έχει συμβεί σε καμιά υπόθεση. Γιατί θα υπάρχουν πάντα συγκεκριμένοι άνθρωποι που δεν θα θέλουν να το μάθουν. Σου θυμίζω ότι ακόμα περιμένουμε να τελεσιδικήσει η υπόθεση του Κοριόπολης του 2011 και ακόμα δεν ξέρω πού βρισκόμαστε με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο. Σου λέω, εξίσου σοβαρές υποθέσεις. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα αύριο και μεθαύριο, αλλά σε σχέση με άλλες φορές κινείται κάτι σε αυτή τη φάση. Το βλέπω λίγο πιο θετικά, ίσως, δεν ξέρω. Αλλά... Ναι, μάλλον το βλέπεις πιο θετικά, εγώ έτσι το βλέπω. Ναι, δεν έχει να κάνει με το παρελθόν. Το θέμα είναι τώρα τι συμβαίνει. Σε αυτή την υπόθεση, καλώς ή κακώς, υπάρχει μια εξέλιξη. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος μόνο εάν βγουν φωτογραφίες με τους συλληφθέντες και τα ονόματά τους. Αυτό είναι τελικό. Εντάξει. Υπάρχει δρόμος όμως μέχρι εκεί. Εντάξει, είμαστε στην Ελλάδα. Ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά και μόνο που ξεκίνησε μια διαδικασία, αυτό κάτι λέει. Και στην τελική, όταν βγαίνει ο Βασιλιάδης και το λέει ευθέως, δημόσια, ότι είμαστε πολύ κοντά στη διαλεύκανση, άμα δεν γίνει, αυτό θα είναι υπόλογο στο τέλος. Θα είναι για μια φορά ακόμα υπόλογο. Ναι, εντάξει. Ναι, εδώ δεν μιλάμε για το VAR που δεν έχει μπει στα γήπεδα. Μιλάμε για μια υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή, που όποιος και αν είδε το βίντεο με τον Τζίλο που όλη η Ελλάδα το είδε. Του είχε μία χαραμένη αυτή η εικόνα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξεχάσει αυτό και να πει ότι οκ, συνέβη. Δεν είναι το VAR που δεν μπήκε το καλοκαίρι, δεν μπήκε το Σεπτέμβριο, δεν μπήκε το Δεκέμβριο και δεν θα μπει το επόμενο καλοκαίρι. Τέλος πάντων, μπορεί εγώ απλά λίγο να τα βλέπω. Εντάξει, λίγο λιγότερο αισιόδοξα. Είναι η δική του οπτική, δεν είναι. Εντάξει, γιατί δεν μας έχει δώσει και πάρα πολλά δείγματα αποτελεσματικότητας η ελληνική δικαιοσύνη, τουλάχιστον στο αθλητικό κομμάτι που τον παρακολουθούμε. Ξαναλέω ακόμα, εκκρεμεί η απόφαση για το Κοριόπολης. Κατά καιρούς αθώνεται ο κόσμος, τελικά μάλλον κανείς δεν φταίει. Ενώ υπήρξαν συνομιλίες διαιτητών, παραγόντων, ποδοσφαιριστών και οτιδήποτε άλλο. Περιμένουμε ακόμα τι θα γίνει με την εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο. Και εκεί υπήρχε ενθουσιασμός όταν ο Σταύρος Κοντονής, μέσα από την έρευνα του Κορέα τότε, που ξεκίνησε την απόφαση του εισαγγελέας, έβγαλε πρόσωπα και καταστάσεις έξω και βαριά ονόματα, ενθουσιασμός, ναι, αυτό και τελικά τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται. Ναι, απλά άμα το πάμε έτσι, δεν θα περιμένουμε να υπάρχει εξέλιξη τίποτα. Άμα το πάρεις έτσι, όχι, συνέχεια. Απλά το δικό μου σκεπτικό σου λέω είναι αυτό, ότι θα περιμένω να δω αποτελέσματα. Σαφώς και έχω μια ικανοποίηση που κάτι κινείται, αλλά όχι. Σε αυτό μένουμε, σε αυτό, ότι κάτι κινείται. Αυτό είναι το θέμα. Εκείνη η ικανοποίηση. Δεν λέμε ότι θα γίνει αύριο. Μπορεί και να μην γίνει, αλλά μπορεί και να γίνει. Μπορεί να υπάρξει ακόμα ένα βήμα. Μπορεί να χρειαστεί καιρός. Μπορεί όντως να γίνει άμεσα. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια κινητικότητα σε πρώτη φάση. Και πραγματικά βλέπουμε ότι ασκούνται και διάφορες πιέσεις και δεν αφήνει κανένας να περάσει έτσι, τόσο εύκολα, όσο άλλα. Τώρα από εκεί πέρα, αν θα γίνει όχι, θα το δείξει. Θα το παρακολουθήσουμε. Το σίγουρα. Θα το ψάξουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πάντως είναι αφύσικο που στις προηγούμενες επιθέσεις δεν βρέθηκε κανένας. Θα ήταν λίγο αφύσικο και τώρα, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοκίνητα, κάμερες, βίντεο, ξεκάθαρα. Βίντεο, να μην υπάρχει τίποτα. Φαίνεται να υπάρχει κάτι. Για να δούμε τι θα δούμε. Καλά, στην προκειμένη υπάρχουν ακόμα και αυτότητες μάρτυρες. Δηλαδή έγινε μέρα μεσημέρι, πρωί βασικά, για την ακρίβεια.
με κόσμο να το παρακολουθεί από πολύ κοντινή απόσταση όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για μια επίθεση που νομίζω δεν είχε προηγούμενο αυτό το πράγμα. Σε μια γειτονιά, με σπίτια, με κόσμο, με μαγαζιά, κανονικά. Εντάξει. Θα το παρακολουθούμε και εμείς αυτό που είπες και θα δούμε τι θα προκύψει από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν και με τον Τζίλο και τις προσπάθειες της ελληνικής αστυνομίας να διαλευκάνει την υπόθεση. Λογικά τώρα που μιλάμε πρέπει να τελειώνει η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ για το 2019. Ναι. Εντάξει, η 11 ξεκίνησε. Φαντάζομαι, αν δεν έχει τελειώσει τώρα που μιλάμε, θα τελειώσει το επόμενο δεκάλεπτο τέταρτο. Mm-hmm. Συνήθως 2 ώρες είναι οι προπονήσεις. Να δούμε ποιοι επέστρεψαν και ποιοι όχι. Λογικά, πέρα από τον Γκάνιας που πρέπει να είναι σήμερα στην Ισπανία για προσωπικό ζήτημα, νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν επιστρέψει. Ήταν Ζαμπά, Μάτος, Πρίγιοβιτς. Ζαμπά, Μάτος, Πρίγιοβιτς και Κρέσπο. Και Κρέσπο, ναι. Και τον Ζαμπά ξέρουμε ότι πήγε, μπήκε στο αεροπλάνο. Ναι, έβαζε και story. Ναι, στα social media stories. Διάφορα. Εντάξει, καλά έκανε ο Βραζιλιάνος. Πολλά, ναι. Αυτές τις μέρες το χάρηκε πολύ στην πατρίδα του. Ναι, είδε συγγενείς, φίλους, έπαιξε ποδόσφαιρο, έκανε μπάνιο. Να κάνεις ένα scroll στο Instagram και να μην έχει story ή φωτογραφία του Ζαμπά ή βίντεο από εκεί. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι μπήκε στο αεροπλάνο. Ναι. Τον αποχαιρέτησαν και οι δικοί του. Ναι, ναι. Ο Λέο Μάτος δεν έχει λογαριασμούς Instagram, Facebook και καλά κάνει. Μπορεί να είναι μαζί με τον Μαλισσά ο μοναδικός, νομίζω. Δεν μου έρχεται κάποιος άλλος στο μυαλό, αλλά αυτοί οι δύο πρέπει να είναι. Ναι. Που δεν έχει εικόνα δηλαδή από άλλα πράγματα. Είναι λίγο παράτερο στην εποχή, αλλά νομίζω δεν χάνει τίποτα ο Μάτος. Ναι, που δεν έχει. Εντάξει. Εντάξει. Και ο Κρέσπο μαζί με την οικογένειά του και αυτός. Έχει και δεύτερο παιδάκι. Μηνών είναι πλέον. Ναι. Λογικό, εντάξει. Και είπαμε, μένει ο Κάνιας. Τις προηγούμενες μέρες και ο Βιερίνε και ο Πέλκας γυμνάστηκαν κανονικά, συνεχίζουν να προπονούνται κανονικά. Οπότε λογικά το 2019 θα ανοίξει για τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά με μοναδικό πρόβλημα τον Βέρμπλουμ. Ο οποίος ναι, φοράει ακόμα την μπότα Robocop. Ναι, ναι, είδες και ανέβασε και αυτός μια φωτογραφία. Κάτι είχε βάλει πάνω. Πιστόλησε λίγο πάνω, έβαλε ένα Happy New Year. Τι να κάνει κι αυτός, εντάξει. Εντάξει, αλλά λέγαμε και την περσμένη εβδομάδα ότι έχει βγάλει τα ράματα, έχει ξεκινήσει φυσιοθεραπείες και ασκήσεις στο γυμναστήριο. Σιγά σιγά θα βγάλει νομίζω αυτή την όχι και τόσο καλέστητη μπότα που φοράει. Δεν τη λες και κομψή, εντάξει. Μέχρι εκεί. Αλλά το πάλεψε και λίγο να είναι. Είναι έτσι μαύρη, κάπως συμμαζεμένη. Κάπως, σώζεται κάπως. Θα σε ενημερώσουμε και για την σημερινή προπόνηση. Θυμίζουμε 8 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη, είναι το πρώτο μας της νέας χρονιάς. Παναχαϊκή ΠΑΟΚ στην Πάτρα για τον γύρο των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος. Εκεί που ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στους 8. Ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σκέψη του Λουτσέσκου ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Νομίζω την προπόνηση της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις σκέψεις του Λουτσέσκου, που νομίζω σίγουρα θέλει να καθαρίσει το παιχνίδι με διπλό. Ναι. Εντάξει, για να μην έχει και πίεση στη ρεβάνση Τούμπας. Ναι, να μπορεί να δώσει και ανάσταση σε κάποιους παίκτες και να μην του επιβαρύνει. Να κάνει το αποφασιστικό βήμα. Δηλαδή να μην χρειαστεί να παίξει η καλή ενδεκάδα. Ναι. Οι λεγόμενοι, ας παίξουν 8 βασικοί και 3 ημιβασικοί. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πάντως αυτά τα παιχνίδια γενικότερα. Έχουμε και το Ξάνθιο Ολυμπιακός, που και αυτό αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικά έχει δυνατά παιχνίδια στο κύπελλο στους 16. Εντάξει, λογικό κιόλας. Έχουν μειωθεί και οι ομάδες. Πλέον πάμε στην τελική ευθεία. Αλλά γενικά, επειδή προερχόμαστε και από την διακοπή του Χριστουγέννων, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστούν και όλοι πριν από το επόμενο Σαββατοκύριακο, που αν όλα κυλήσουν όπως ξέρουμε αυτή τη στιγμή, θα έχουμε κανονικά σέντρα στην 15η αγωνιστική, ναι, του πρωταθλήματος. Υπήρξε ένα δημοσίευμα στη Ρουμανία, εντάξει, σύμφωνα λοιπόν με τον Ιονούτ Λουπέσκου. Ναι. Δεν έχει σχέση με τον Ράσμο Λουτσέσκο, αλλά είναι ένα επίθετο, φαντάζομαι, συνδυσμένο, ναι, στη Ρουμανία. Στη Ρουμανία, το Λουπέσκου. Εντάξει, ισχυρίστηκε λοιπόν ο Ιονούτ Λουπέσκου ότι ο Ράσβαν Λουτσέσκου αρνήθηκε η πρόταση της Κροτόνε. Ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση ότι αρνήθηκε η πρόταση της Κροτόνε.
Πες λίγο, Στέργιο, τι μικρό τόνε. Και επειδή δεν νομίζω να γράφτηκε σχεδόν πουθενά το τι είναι η Κροτόνε. Η Κροτόνε, παιδιά, είναι ομάδα της Serie B. Εντάξει, η οποία στο πρωτάθλημα των 19 ομάδων είναι 18η με 13 βαθμούς σε 18 αγώνες. Άρα δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός. Εντάξει, θεωρώ ότι οποιαδήποτε πρόταση και αν είχε τώρα ο Ράσβαν Λουτσέσκου θα την απέρριπτε. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή είναι της Κροτόνε την απέρριψε, εάν όντως συνέβη έτσι, σύμφωνα με τον συμπατριώτη του, και αν ήταν της Σαμπτόρια θα τη δεχόταν τώρα και θα άφηνε τον ΠΑΟΚ στα κρύα του Λουτρού, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ένα παραπάνω όταν είναι η Κροτόνε και είναι δεύτερη υποψήφια για φούντο στη ΓΑΜΑ Εθνική της Ιταλίας, δεν νομίζω να μπαίνουν και πολλές σκέψεις στο μυαλό σου. Πάντως, το να εργαστεί ο Ράσβαν Λουτσέσκου στην Ιταλία είναι όνειρο του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ναι. Το έχει πει. Σαν πατέρας κι αυτός και σαν προπονητής, αλλά σαν πατέρας κυρίως, έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί ότι ο γιος του μπορεί να δουλέψει στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και δεν νομίζω να είναι και μόνο εντύπωσή του λόγω ότι είναι πατέρας του Ράσβαν Λουτσέσκου, εντάξει. Όχι, εντάξει. Με βάση όσα πετύχει, όσα έχει πετύχει και πετυχαίνει ακόμα. Και στη Ρουμανία πέτυχε πράγματα και με την Ξάνθη, οκ, okay, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για το εξωτερικό. Ναι. Εντάξει. Με τον ΠΑΟΚ, δόξα τω Θεώ, έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο 2018 και δεν νομίζω ότι ένας προπονητής που δουλεύει σε μια ομάδα μικρομεσαία ή μεσαιομεγάλη, αν θέλεις, της Ιταλίας, είναι και τόσο. Είναι μάλλον όλοι καλύτεροι από τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Ναι. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για Γιουβέντους, για Γιουβέντους και για Λάτσιο και για Ρώμα κτλ. Ναι. Αλλά τον Κατούσο είναι καλύτερος της Μίλαν. Εντάξει. Απλά δεν έχει παίξει τη Μίλαν ο Λουτσέσκου. Απλά δεν είναι ο Κατούσο, λέει, δεν έχει αυτόνομο που τον ακολουθεί. Αλλά όπου και να πάει δεν. Δεν τα πάει πολύ καλά. Τέλος πάντων, στην παρούσα φάση, ξαναλέω ότι όποια ομάδα και αν έκανε πρόταση του Λουτσέσκου, νομίζω ότι δεν επρόκειτο να αφήσει τον ΠΑΟΚ στα μέσα τη σεζόν. Θέλει να πάρει πάρα πολύ το πρωτάθλημα. Το σημειώνει συνεχώς. Υπάρχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Ναι. Το οποίο ανανεώθηκε πριν από λίγους μήνες. Αισθάνεται ικανοποιημένος στο δικέφαλο Λουτσέσκου. Οδηγεί μια ομάδα από νίκη σε νίκη. Θέλει να πάρει αυτό που του κλέψαν πέρσι. Γιατί εντάξει, είπαμε, το κλέψαν από τον ΠΑΟΚ, τον κόσμο του, από τους παίκτες. Το κλέψαν για τον Λουτσέσκου όμως. Ναι. Και δεν το ξεχνάει ο Ρουμάνος και καλά κάνει. Και το ευχόμαστε να μην το ξεχάσει για τα επόμενα 50 χρόνια και να του το επιθυμίζει. Απλώς αναφέραμε και αυτό το δημοσίευμα από τη Ρουμανία σχετικά με τη φημολογούμενη πρόταση της Κροτόνε, της πρώτης τελευταίας, στη Serie B. Δεν νομίζω να είναι όνειρο και του Μιρτσέα Λουτσέσκου να δουλέψει ο Ράσβαν στην Κροτόνε. Εντάξει, σίγουρα. Προφανώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Μαζί μας είναι το Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Βεργίνα. Συνεχίζονται οι παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου. Ζω για σένα, το πιο λαμπερό σοου της καριέρας του Έλληνα σόουμαν. Όλες οι παραστάσεις σχεδόν, παιδιά, είναι sold out. Εντάξει, όσο νωρίτερα κλείσετε θέση για ένα από τα επόμενα σοου, το πρώτο είναι την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου, το τελευταίο Κυριακή 27 Ιανουαρίου. Εντάξει, όπως βλέπω θα εμφανιστεί ακόμα ο Τάκης Ζαχαράτος 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, για 11 ακόμα παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, πληροφορίες στο 2310-491-291, όσο νωρίτερα πάρετε, τόσο το καλύτερο. Είναι προαιρετική η είσοδος στο καζίνο. Αν θέλετε πριν ή μετά να πάτε στο Ρίντζεσι, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας σας. Δεν υπάρχει περιορισμός αν θέλετε απλά να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στο πρώτο όροφο, σε εντυπωσιακά γραφεία. Είναι πηγαίνοντας από Φοίνικα προς κέντρο, στο δεξί σας χέρι. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, καλά, δεν περιμέναμε και κάτι λιγότερο από την Αναδομό. Αλλά πραγματικά αξίζει να περάσετε από εκεί. Αν θέλετε η κουζίνα σας να εντυπωσιάσει τους πάντες και να την ανανεώσετε ακριβώς όπως πρέπει, εμπιστευτείτε την Αναδομό, τοποθετήστε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει,
Αν ακολουθήσετε ακριβώς αυτά που θα σας πούν οι άνθρωποι της Αναδομό και τα κάνουν όλα όπως πρέπει, τηλέφωνο 2311-241-508 και θυμίζουμε Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, στον πρώτο όροφο. Πριν πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα, να θυμίσω ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54526. Είτε για ευχές, είτε για ερωτήσεις, είτε για οτιδήποτε θέλετε, στείλτε μήνυμα και εμείς θα το απαντήσουμε όλα. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν. Έχει αγώνες σήμερα, έχει ευκαιρίες. Με το που μπούμε θα σας πω την τριάδα που έχω κυκλώσει. Εντάξει. Και πέρα από τα καθαρά ποδοσφαιρικά ή μπασκετικά, αν κάποιος του αρέσει να παίζει NBA ή Ευρωλίγκα, υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν, ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα, blackjack, πάρα πολλές δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είσαι, το online καζίνο της Στίχημαν είναι δίπλα σου. Εντάξει, και παίζεις γρήγορα, απολαυστικά και με την εγγύηση που σου προσφέρει η Στίχημαν. Δεύτερο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4, πάω 24, θα πάμε μέχρι και τις 3 σήμερα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ξανά, ναι. Ξανά, ναι. Για όσους συντονίστηκαν τώρα. Εδώ είμαστε, με Στέργιο Αναστασιάδη. Ο Σταύρος Κόλκας έχει άδεια. Μέχρι και σήμερα, λογικά. Τελευταία μέρα. Από αύριο θα είναι και πάλι πίσω εδώ. Θυμίζουμε, επικοινωνούμε με μηνυματικά. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Για οτιδήποτε θέλετε, ερώτηση, ευχές. Είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε όλα. Τελείωσε η προπόνηση, όπως σας λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Υπάρχει ενημέρωση σχετική από την ΠΑΟΚ. Ένα μικρό θέμα έχει ο ΚΠΟΜ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση εδώ και τρεις ημέρες, έμεινε εκτός σήμερα. Από την άλλη, ατομικό πρόγραμμα προσαρμογής έκαναν ο Ζαμπά και ο Μαουρίσιο, που επέστρεψαν και αυτοί σήμερα και σιγά σιγά από αύριο θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς. Και φυσικά ο Βέρμπλουμ συνέχισε το δικό του πρόγραμμα στο φυσιοθεραπευτήριο, που βέβαια αυτό είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, το λέμε κιόλας, ότι εντάξει, ο Βέρμπλουμ έχει μια διαδικασία μπροστά του και σιγά σιγά θα ακολουθεί το κάθε βήμα που πρέπει μέχρι και τον Μάιο, περίπου. Απρίλιο σίγουρα. Απρίλιο-Μάιο εκεί. Ναι. Για να επιστρέψει σιγά σιγά ουσιαστικά από την νέα σεζόν. Ναι, εντάξει, θα καταγράφουμε την πορεία της αποθεραπείας του Βέρμπλουμ, αλλά ουσιαστικά δεν νομίζω να υπολογίζεται για το δεύτερο μισό της σεζόν. Ναι. Εντάξει. Μακάρι να πάνε όλα καλά και για τον Βέρμπλουμ και για τον ΠΑΟΚ και να επανεμφανιστεί το Μάιο σε παιχνίδια που δεν θα έχουν και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Να έχει δηλαδή εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Και να τον δούμε να παίζει 1-2 παιχνίδια. Θα είναι καλό και για τον ίδιο. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει πολλής δρόμος και περισσότερο ενδιαφέρον υπάρχει ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Δηλαδή τι χαφ θα θελήσει και τι χαφ θα πάρει ο ΠΑΟΚ μέσα στον Ιανουάριο για να καλυφθεί το κενό του Σουηδού. Και όπως λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, είναι ένα θέμα σε πλήρη συνάρτηση με το τι θα γίνει με τον Κάνιας και τον Σάχοφ. Ναι. Ποιος από τους δύο θα παραμείνει. Εντάξει. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά προφανώς αυτού που είναι να έρθει εφόσον έρθει νέος παίκτης. Και ανάλογα και με την εικόνα και των παιχτών, εντάξει. Ναι. Αν και ξέρει ο ΠΑΟΚ τι παίκτης είναι ο καθένας, δεν περιμένουμε τώρα. Ναι. Και να μάθουν και τον Κάνιας ή τον Σάχοφ. Αλλά κυρίως θα εξαρτηθεί από το τι είδους χαφ θα πάρει ο δικέφαλος. Γιατί ο τραυματισμός του Βέρμπλουμ δεν οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε μια λύση μίας χρήσεως. Από ό,τι φαίνεται, με κάποιον δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν και να γίνει επένδυση το καλοκαίρι, όλα συγκλίνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα παίκτη και για το φετινό δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Άρα αυτό είναι ένα θέμα σε πλήρη συνάρτηση με το τι θα γίνει με τα συμβόλαια των Γκάνιας και Σάχοφ που ολοκληρώνονται. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Έχουμε ένα μήνυμα για το Σταύρο. Στείλτε τον Κόλκα Πάτρα για τιμωρία, χρόνια πολλά. Στέλνει 701. Έτσι κι αλλιώς είναι να πάει ο Σταύρος, νομίζω, στην Πάτρα. Δεν είναι και πολύ τιμωρία. Τώρα εντάξει, το λες και τιμωρία. Αλλά επειδή εντάξει, το παιχνίδι... Εντάξει, δεν είναι και το ταξίδι του Σταύρου, τον ονείρο του, φαντάζομαι. Καλά, δεν σε χαλάει πρέπει να πας στην Πάτρα τώρα για παραχαϊκή πάω. Εντάξει. Αλλά επειδή στην Αρχή είναι και κρίσιμο παιχνίδι. Κρίσιμο με τη λογική ότι πρέπει να το καθαρίσει από πρώτο παιχνίδι για να είσαι άνετος αυτό που παλεύεις και εσύ πριν στη ρεβάνς. Ο Σταύρος νομίζω ότι θα πάει. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει κάποιον άλλον. Δύσκολα. Λοιπόν, θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο κατά κάποιο τρόπο.
Εντάξει, έχουμε στην παρέα μας τον ιδρυτή του charityidols.gr. Νομίζω το ξέρετε όλοι, το τελευταίο χρόνο και τα προηγούμενα χρόνια όλο ένα και περισσότεροι ξέρετε ποιο είναι το Charity Idols. Είναι η ιστοσελίδα όπου αθλητές του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και όλων των αθλημάτων δίνουν προσωπικά τους αντικείμενα, φανέλες, παπούτσια, μπάλες, και όλα τα έσοδα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και ειδικά σε παιδιά που χρήζουν άμεσης βοήθειας. Εντάξει, θα καλησπερίσουμε τον Γιώργο Κυριαζή, ιδρυτή του Charity Idols, αυτός που εμπνεύστηκε την ιδέα, να μας πει λίγο για τη δράση του site, που ξαναλέω έχει κάνει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, και κυρίως να αναφερθούμε στη βοήθεια που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο ποδοσφαιρικός. Όλα αυτά με αφορμή ότι υπάρχει μια δημοπρασία σε εξέλιξη. Μπορείτε να κάνετε δικιά σας μια φανέλα του Δημήτρη Λιμνιού που φορούσε στο παιχνίδι με την Πάτε Μπορίσοφ. Μια φανέλα γκρι του Diego Μπίσεσβαρ, όπως βλέπω, και αυτή φορεμένη από τον Ολλανδό. Και υπογεγραμμένα παπούτσια του Αντελίνο Βιερίνια, τα οποία παπούτσια φορούσε στο παιχνίδι Μπενφίκα ΠΑΟΚ, συγγνώμη, στη Λισαβόνα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά, παιδιά, από τα Χανιά. Τι κάνετε? Επίσης. Πώς είναι τα Χανιά? Μια χαρά, λίγο κρύο και βροχή, αλλά όλα καλά. Α, δεν κάνετε μπάνιο ακόμα, σταματήσατε? Εντάξει, ναι, φτάνει τόσο. Εμείς την Κρήτη την έχουμε στο μυαλό μας ότι έχετε όλο το χρόνο καλοκαίρι κάπως. Καλά θα ήταν, αλλά εντάξει, μέχρι τον Νοέμβριο είναι κάπως έτσι. Είναι όντως καλοκαίρι μέχρι τον Νοέμβριο και ξεκινάει πολύ νωρίς μετά από Μάρτιο. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να σας πω αρχικά ότι ο ΠΑΟΚ και σαν ΠΑΕΣ και σαν ΠΑΟΚ Action στηρίζει το Charity Idols εδώ και 2 χρόνια. Και φυσικά πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ μας στηρίζουν από το ξεκίνημά μας. Και πρεσβευτής του οργανισμού είναι ο Δημήτρης Αλμπιγκίδης, ναι, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Στέργιος, σε δημοπρασία βρίσκονται οι φανέλες του Λιμνιού, του Μπίσεσβαρ και τα παπούτσια του Αντελίνο, τα οποία είναι υπογεγραμμένα και personalized και φορεμένα, εννοείται. Και όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα στο charityidols.gr για να κάνει την προσφορά του. Οι δημοπρασίες είναι υπέρ των 4 παιδιών της Ασπασίας, του Άγγελου, της Μυρτός και του Γιώργου, τα οποία τα παιδιά είχαν ατυχήματα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σπίτια τους και κάνουν τις θεραπείες τους. Οπότε όλα τα έσοδα θα πάνε εκεί πέρα, σε αυτά τα περιστατικά. Και αυτό, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Ο Αντελίνο βοηθάει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Ναι, ο Αντελίνο... Όχι τα υπόλοιπα παιδιά του ΠΑΟΚ δεν βοηθάνε, αλλά είναι, πολλές φορές, είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένος ο Αντελίνο, νομίζω, στα θέματα αυτά. Ναι, και να σας πω... Εντάξει, πιστεύω τώρα, επειδή έχει περάσει και πολύ καιρό, μπορούμε να τα αναφέρουμε αυτό στον αέρα, ότι πέρυσι είχε βοηθήσει ο ίδιος και μετά, ακριβώς μετά τον τελικό με την ΑΕΚ, και αγόρασε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, κάλυψε το υπόλοιπο μου, ένα μεγάλο ποσό το οποίο υπήρχε, το κάλυψα τη τσέπη του και αγοράστηκε το αμαξίδιο για ένα παιδάκι, για τον Βασίλη εδώ πέρα στα Χανιά. Ένα αμαξίδιο που έκανε 5.000 ευρώ, φανταστείτε. Δεν βγήκε προς τα έξω αυτό, Γιώργο. Ναι. Τώρα μας εντάξει, ναι, δεν το κάναμε αυτό, δεν θέλαμε. Ναι, απλώς τώρα μπορούμε να πούμε ότι ο Αντελίνο είναι ιδιαίτερο, ο Αντελίνο βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Και άλλα παιδιά βοηθάνε, πάρα πολλά παιδιά βοηθάνε, αλλά ιδιαίτερο ο Αντελίνο πάρα πολύ. Εννοείται και με φανέλες. Και θέλω να το αναφέρω λίγο αυτό, επειδή βλέπω διάφορα σχόλια που γράφουν κάποιοι κάτω στο Facebook για τους αθλητές, γιατί δεν βοηθάνε με χρήματα και βοηθάνε με φανέλες. Και θέλω να το πω ότι πάρα πολλοί αθλητές βοηθάνε και με χρήματα και με φανέλες. Αλλά δεν γίνεται τώρα. Αυτό τώρα εμείς δεν γίνεται να βγάζουμε για να λέμε π.χ. ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έδωσε αυτά και ο Αντελίνο έδωσε αυτά, ο άλλος έδωσε αυτά. Ο καθένας δίνει ό,τι θέλει και όπου θέλει. Εμείς βγάζουμε αυτό για τις φανέλες. Αλλά είναι καλό να ξέρει ο κόσμος ότι πολλοί αθλητές, πάρα πολλοί αθλητές, βοηθάνε με χρήματα τσέπη τους. Απλώς δεν γίνεται να βγαίνουν αυτά προς έξω. Ίσως έχει και μεγαλύτερη αξία να τα δίνεις χωρίς να το προβάλλεις τόσο πολύ αυτό. Έτσι ακριβώς. Και μετά μέσα ακριβώς από τη φανέλα να βοηθάς και με αυτόν τον τρόπο. Είναι διπλή βοήθεια κιόλας. Και παίκτες από την Ελλάδα, Γιώργο, και από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο κύκλος έχει ανοίξει πάρα πολύ και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Ότι και παιδιά που είναι στο εξωτερικό και εκπροσωπούν το ελληνικό ποδόσφαιρο επάξια, νομίζω, περισσότεροι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, φανέλες πλέον μας έρχονται από όλο τον πλανήτη. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι και αγοραστές υπάρχουν από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή οι συλλέκτες και αγοραστές μπαίνουν και αγοράζουν φανέλες του ΠΑΟΚ από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική. Και όχι μόνο του ΠΑΟΚ, και από όλες τις ομάδες. Στο παιχνίδι έχει μπει Γιώργο Κέικα, έτσι είναι? Έβλεπα την περασμένη εβδομάδα φανέλες, ναι, παπούτσια αθλητών του μπάσκετ.
Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, στην προηγούμενη δημοπρασία που έληξε, η ΚΑΕ είχε δώσει δύο φανέλες, μία του Κόνιαρη και μία του Χάτσερη, υπογεγραμμένη από όλη την ομάδα. Και επίσης τα παιδιά, ο Θοδωρής ο Ζάρας και ο Λίνος Χρυσικόπουλος, είχαν δώσει τα παπούτσια τους επίσης, τα οποία είχαν βγει σε δημοπρασία. Επίσης θέλω να τονίσω σημαντικό ότι οι δημοπρασίες είναι συνεχείς. Δηλαδή γίνονται όλο τον χρόνο, φυσικά όχι για το ίδιο περιστατικό, περιστατικά υπάρχουν συνέχεια δυστυχώς, οπότε ανάλογα με το περιστατικό που υπάρχει πρέπει να ενισχύσουμε, οι φανέλες αυτές βγαίνουν σε δημοπρασία και σταματάμε ουσιαστικά τις δημοπρασίες όταν γίνουν το πρωτάθλημα και μετά, δηλαδή φανταστείτε και γύρω στον Ιούνιο σταματάμε και εμείς τις δημοπρασίες. Γιώργο, έχεις εικόνα πόσα χρήματα έχει συγκεντρώσει το Charity Idols, που δεν είναι μόνο εσύ, είναι και άλλα παιδιά, δεν ξέρω αν θέλεις να αναφέρεις κάποιον. Ναι, μπορώ να σας πω ότι και μέσω εμάς, γιατί φανταστείτε, εντάξει, αυτό το έλεγα προχθές και σε κάποια παιδιά στην Era Sport, ότι αυτό που βλέπετε μπροστά είναι η βιτρίνα, οι φανέλες. Από πίσω γίνεται πάρα πολύ δουλειά, γιατί πάρα πολλοί αθλητές θέλουν να τους ενημερώνουμε ποια παιδιά έχουν ανάγκη για να δίνουν ήδη χρήματα. Οπότε φανταστείτε ότι σε αυτά τα 4 χρόνια έχουν μαζευτεί σύνολο γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα οποία έχουν διατεθεί σε παιδιά, είτε με καρκίνο που έπρεπε να φύγουν στο εξωτερικό, είτε σε διάφορες περιπτώσεις. Και φυσικά και σε ιδρύματα. Το ποσό είναι τεράστιο, έτσι. Είναι τεράστιο ποσό, ναι. Αρκεί μόνο να σας πω για να καταλάβετε τώρα γιατί δύναμη μιλάμε, ότι πέρυσι τον Αύγουστο ήταν ένα παιδάκι το οποίο, με καρκίνο, το οποίο έπρεπε να φύγει η Αγγλία, είχε καρκίνο στον εγκέφαλο και οι γονείς του είχαν όλο και όλο 8,5 χιλιάρικα. Κυριακή 31 Αυγούστου πέρυσι. Εμείς μιλήσαμε με όλους τους αθλητές, με όλους κυριολεκτικά και της εθνικής ομάδας του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Τα παιδιά το παίξανε εννοείται στο Instagram το δικό τους και έγινε μια μεγάλη στράτευση για να μαζευτούν χρήματα και την Παρασκευή μέσα σε 5 μέρες τα 8,5 χιλιάρια είχαν γίνει 180. Πω, πίστευτο. Ναι, και το παιδί έφυγε στην Αγγλία να πάει να κάνει τις χημειοθεραπείες του. Οπότε φανταστείτε ότι γίνεται πολλή δουλειά δηλαδή πίσω και από το site. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό. Θυμάσαι, Γιώργο, ποιο ασπρόμαυρο αντικείμενο είχε την περισσότερη ζήτηση? Φανέλα, παπούτσια, μπάλα που να φορά παίκτη του ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Του Βιερίνια πάνε συνήθως πολύ ψηλά. Δηλαδή, να θυμηθώ λίγο. Α, επίσης, τώρα θυμήθηκα. Του Σαλπιγκίδη, μια φανέλα μέσα όταν είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι, τον γκολ του Κλάους και του. Στο παιχνίδι που είχε λήξει 1-2. Ναι. Εκείνη η φανέλα είχε πουληθεί του Σαλπιγκίδη στα 450 ευρώ από εκείνο το παιχνίδι. Mm-hmm. Και επίσης κάποιες φανά, το περιβραχιόνιο του τελικού, τώρα εδώ πέρα από την ΑΕΚ, είχε πουληθεί, πήγε ψηλά, πήγε στα 400 ευρώ επίσης. Το περιβραχιόνιο φορούσε ο Βιερίνια και ο Μαλεζάς μετά όταν βγήκε αλλαγή. Και επίσης κάποιες φανέλες του Βιερίνια. Α, εντάξει, το πιο σημαντικό. Μια φανέλα του Βιερίνια από την Εθνική Πορτογαλίας που φορούσε στο γύρο του 2016, πουλήθηκε 1.400 ευρώ κάπου εκεί, στο Χονγκ Κονγκ. Ναι, στο Χονγκ Κονγκ μάλιστα. Ναι. Θυμάμαι το φανελάκι προθέρμασης του Κένεθ Μπάρλο από το τελικό της Γενέβης. Του Μπάρλο, ναι. Πρέπει να ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ, δεν είναι, από την Αμερική. Όχι, πιο κάτω είχε πάει. Είχε πάει του Μπάρλο, ναι. Γενικώς έρχονται διάφορα αντικείμενα εκεί που δεν το περιμένεις, δηλαδή και κάποια παλιά και διάφορα. Αλλά πολύ ωραία και συλλεκτικά κιόλας, εννοείται. Καλή δύναμη να έχετε. Να θυμίζουμε να καλά, άλλη μια φορά μόνο τη διαδικασία. Πώς μπαίνει ο κόσμος, πώς κάνει την πρότασή του. Είναι πολύ εύκολο. Μπαίνει στο www.charityidols.gr. Γράφεται, η εγγραφή κάνει μόνο διαρκεί 1 λεπτό, είναι πάρα πολύ εύκολο και μετά μπορεί να ποντάρει και να λάβει μέρος στη δημοπρασία. Συνήθως οι δημοπρασίες μας λήγουν, ξεκινάνε από Δευτέρα σε Δευτέρα. Αλλά μόνο τώρα για τις γιορτές θα λήξει, αυτή η δημοπρασία που τρέχει τώρα θα λήξει την Κυριακή. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Υγεία να έχετε, καλή δύναμη να έχετε γιατί πραγματικά επιτελείτε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, παιδιά. Και συγχαρητήρια από όλους μας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Τα χαιρετήματά μου από Χανιά. Να είστε καλά. Υγεία. Καλή χρονιά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Κυριαζής. Μιλάμε για φοβερό ποσό, έτσι. Εγώ, ας πούμε, μένω στα. Κάθε φορά πιο ποσό συγκεντρώνεται. Okay. Αλλά άμα κάτσεις να τα προσθέσεις και να φτάσεις το 1 εκατομμύριο, μιλάμε για τεράστιο ποσό. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό, αγάπη, ότι όλο ένα και περισσότεροι αθλητές ναι. μπαίνουν στο σκοπό αυτό. Δηλαδή, ξεκίνησαν
οι άνθρωποι με 2, 3, 4 αθλητές, 5. Ναι. Και αυτή η παρέα έχει μεγαλώσει. Πραγματικά σου δίνει δυνατότητα το site να αποκτήσει είτε φανέλες, είτε παπούτσια, είτε κάποιες μπάλες κατά καιρούς. Ή συλλεκτικά, όπως είπε, το περιβραχιόνιο που φορούσε ο Βιερίνα και ο Μαλεζά στον περσινό τελικό του ΆΚΑ. Και να ξέρεις ότι τα έσοδα πάνε σε έναν πάρα, πάρα πολύ καλό σκοπό, κυρίως σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Και μιλάμε για κάτι σίγουρο και απόλυτα ασφαλές, έτσι, επειδή κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά. Κοίταξε, όταν για... μπαίνει στη μέση να μιλήσουμε για τον ΠΑΟ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, και η ΚΑΕ. Είναι όλα εξασφαλισμένα ουσιαστικά αυτά. Δεν θα έμπαινε κάπου, ειδικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΚΑΕ, σε ένα site αμφιβόλου προέλευσης. Και... ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ουσιαστικά... μιλάμε ότι καθαρά τα ποσά πηγαίνουν εκεί που πρέπει, στα παιδιά που το έχουν ανάγκη, στις οικογένειες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη στιγμή. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό και αυτό που είπε, ότι μην μένουμε μόνο σε όσα βλέπουμε. Ναι, κοίταξε, γιατί γίνονται και πολλά πράγματα υπάρχει... που δεν μαθαίνονται. Και αυτό ίσως είναι πιο χρήσιμο. Γιατί υπάρχει λογικά η απορία. Εντάξει, γιατί ένας αθλητής απλά να δώσει τη φανέλα του. Ναι. Δεν μπορεί να δώσει κάποια χρήματα. Ναι. Και είχαμε την απάντηση από τον αρμόδιο, ότι υπάρχουν αθλητές, όπως ο Βιερίνε που μας αποκάλυψε ο Γιώργος, ότι ουσιαστικά αγόρασε ο ίδιος ένα αναπηρικό καροτσάκι για ένα παιδί στα Χανιά. Δίνουν χρήματα λοιπόν και οι αθλητές, χωρίς να το διαφημίζουν, και καλά κάνουν. Αυτός είναι ο σκοπός της βοήθειας που μπορούμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας. Όχι ότι είναι κακό να το διαφημίσεις, εντάξει. Ίσα-ίσα, δείχνεις το δρόμο ενδεχομένως. Εγώ σε αυτά δεν έχω ότι το σωστό είναι αυτό και το λάθος είναι αυτό. Αλλά βλέπουμε το να συμβαίνει. Ουσιαστικά είναι διπλή βοήθεια αυτό. Δίνουν και δικά τους χρήματα, αλλά μέσα από αυτές τις δημοπρασίες βοηθάνε και με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξει. Εμείς εδώ είμαστε. Κάθε φορά το προβάλλουμε αυτό. Όλοι είναι πολύ σημαντικό να βοηθάνε σε τέτοια πράγματα. Είναι πραγματικά φοβερό το ποσό. Εκεί, αν μείνει στο ποσό, είναι φοβερό. Διαβάζω τώρα στο ΠΑΟΚ 24, αλλάζουμε λίγο χώρο. Ορίστηκαν τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Κίμη Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, ώρα 5. Ναι. Στο κλειστό γυμναστήριο της Κίμης. Την ίδια ώρα, την ίδια μέρα είναι και το... ναι, στις 7 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θυμίζω, οι αγώνες είναι νοκάουτ. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί λοιπόν να πάρει το εισιτήριο για το τελικό και να βρεθεί μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια σε τελικό διοργάνωσης την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 5. Πολύ κομβικό σημείο, παιχνίδι για το φετινό ΠΑΟΚ. Εντάξει, όχι απλά να βρεθεί στο τελικό είναι ένα στοίχημα. Εντάξει, όταν έχεις τόσα χρόνια να πας τελικό, είναι ένα πρώτο βήμα να πας τελικό ξανά. Εντάξει. Αλλά αν με το καλό η ομάδα τα καταφέρει, που νομίζω από αυτήν εξαρτάται, κατά 90% θα πω εγώ. Εντάξει, παίζει μπάσκετ και ο αντίπαλος, αλλά νομίζω η φετινή Κίμη δεν μπορεί να στερήσει το όνειρο από τον καλό ΠΑΟΚ. Κίμη... αλλά επειδή υπήρξαν και ορισμένα ναυάγια τα προηγούμενα χρόνια, ναι, εντάξει, είμαστε λίγο συγκρατημένοι όλοι, αλλά... η Κίμη δεύτερη νίκη δεν έκανε αυτό το Σάββατο με τον, ναι, Άρη. Ναι. Για αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει. Τετάρτη λοιπόν, 13 Φεβρουαρίου και ώρα 5. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, εκεί που θα αντιμετωπίσει, αν με το καλό περάσει, είτε τον Παναθηναϊκό είτε τον Ολυμπιακό. Κλασικά ο τελικός στο Ηράκλειο, στα πόσα ωράκια, 2 ή 3. Στα 2 ωράκια. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Ναι. Πάλι θα έχουμε κουβέντα προσκλήσεις σε μαθητές. Καλά, ναι, εντάξει. Πόσοι θα είναι, ποιοι θα είναι. Σε παιδάκια νηπαγωγείου, σε καθηγητές. Ναι. Αλλά θα είναι λίγο ανεπτυγμένα αυτά τα παιδάκια πάλι. Ναι. Εντάξει, λογικό. Εντάξει, νέα γενιά, αγάπη. Καλά, ότι αναπτύσσεται, αναπτύσσεται. Αλλά γένια. Το δημοτικό, ναι, να έχει, ας πούμε, γένια στο δημοτικό. Άστρα μαλλιά και πώς έτσι μπούκλα. Κάπως δύσκολο αυτό, αλλά ναι, συμβαίνει, Στέργιο. Το ζούμε τελευταία χρόνια πολλές φορές. Στα 2 ωράκια λοιπόν θα γίνει τελικός. Μακάρι να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να είναι εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Για να επιστρέψουμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και για πράγματα που προέκυψαν αυτές τις ημέρες και διάφορα δημοσιεύματα για παίκτες και ενδιαφέρον και προτάσεις. Έχουμε πολλά. Μαζί μας ήταν τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, πλήρης ανδρική ένδυση. Εκεί μπορείτε να βρείτε κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πάρα πολλά άλλα. Στην Ευκαρπία ένα κατάστημα 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85
και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego.gr για να μπείτε και να δείτε ό,τι υπάρχει στα Alter Ego. Μαζί μας είναι και τα Naxus, το κορυφαίο παπούτσιο στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus και όλη την αντρική συλλογή. Τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη και για όσους ταξιδεύουν υπάρχει κατάστημα και στο Ελευθέρω Βενιζέλο. Νομίζω ότι εκτός ξεκινούν τη Δευτέρα, οπότε οι τιμές θα πέσουν ακόμα περισσότερο. Ήδη βέβαια στα NAC υπάρχουν διάφορες προσφορές αυτό το διάστημα και λόγω των γιορτών. Οπότε είναι ευκαιρία να πάτε να διαλέξετε παπούτσια και φτύκα, πλακάκια και είδη γηνής με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιο με 5 και 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους μου δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Φτύκα είναι στην κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 39 πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια. Είμαστε και η ενημερωτική εκπομπή να ενημερώσουμε ότι ο Μαυράη δεν θα συνεχίσει να ζει στην πόλη μας. Μα γιατί? Εντάξει, ήρθε με τόσες προσδοκίες. Θα εντάξει, γεμίσει την άμυνα, θα είναι... Κοίταξε, είναι ο Σέρχιο Ράμος, είναι ο Φαντάικ της Λίβερπουλ ναι, ναι. Και ήταν και ο Μαυράη το καλοκαίρι. Ναι. Εντάξει, θα συνεχίσει την Ινγκολστάτ. Τον Βαρέλα δεν τον έβλεπε ξεκάθαρα. Όπως έλεγε και ο Σταύρος, Αλβανός τόπερ δεν θέλει να έχει ούτε εθνική Αλβανίας. Εντάξει. Μας τελείωσε λοιπόν και ο Μαυράη. Περίεργο. Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχει ενδιαφέρον, αυτή η ιστορία. Ακολουθούν και άλλοι όντως. Με την απόδραση από τον Κορυδαλό. Ναι. Εντάξει. Αυτό ποτέ έγινε σήμερα. Αυτό έγινε χθες το βράδυ. Σήμερα το κατάλαβαν τα παιδιά εκεί στο Κορυδαλό. Μας λείπουν δύο. Γιορτινές μέρες. Αυτό, ωραία. Μπήκε καλά χρονιά πάντως το 2019 για τους δύο Αλβανούς κρατούμενους. Ξεκάθαρα, ναι. Αδέρφια. Εντάξει. Είναι στο ισόγειο αυτή η πτέρυγα. Ναι. Εντάξει. Όπως διαβάζω, απέδρασαν τα δύο αδέρφια από το κελί 17. Ξέρουμε για το κελί. Έκοψαν τα κάγκελα του κελιού τους αγάπη. Ναι. Βγήκαν στον προάβλιο χώρο. Σκαρφάλωσαν στον τοίχο με ένα από το σχέδιο σκηνή που κάνανε από τσάντες. Εντάξει. Δεν ξέρω αν πήγαν και στο κηλικείο της φυλακής να πάρουν κανένα καφέ για τον δρόμο. Ανέβηκαν στον τοίχο, βάλαν το σκηνή, βγήκαν έξω. Μάλιστα. Νομίζω, το ξαναλέω, μπήκε καλά η χρονιά για τους δύο Αλβανούς κρατούμενους. Ναι. Αυτό είναι. Αν μπαίνει καλά η χρονιά. Η πιο εύκολη απόδραση της ιστορίας πρέπει να ήταν, κανονικά. Η χρονιά μπήκε, η Αλβανία. Δεν χρειάστηκε να κάνω και πολλά. Μια χαρά. Δεν χρειάστηκε να κάνω και πολλά, αριστερίκιο. Ναι. Έχει μια φωτογραφία, εντάξει. Δέσανε τα λουριά με μια πέτρα. Ναι. Σφήνωσαν την πέτρα στο στήλο για να κάνει το σκηνή να μην πέσουν κάτω τα παιδιά. Βγήκαν. Εχθές το βράδυ όλα αυτά. Φαντάζομαι αυτά έγιναν σε κλάσμα δευτερολέπτου, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται. Μην το λες. Να κάνω καμιά ώρα με το πάζο του. Αυτό είναι το θέμα. Ότι αν έκανα καμιά ώρα. Δηλαδή υπήρχαν φύλακες σε πρωτοχρονιά ή ήταν όλοι στο ρεπό. Ναι, δεν ξέρω. Φύλακες Κορυδαλού. Δεν ξέρω, Στέργιο. Δηλαδή μπορεί από τους 50 φύλακες ή 30, δεν ξέρω πώς είναι, να έμεινε ένας. Για άλλοι δύο ρεπό. Γελάμε, αλλά πραγματικά δηλαδή. Για να τα κάνεις όλα αυτά που προφανώς και χρειάζεται κάποια ώρα. Σου λέει, βγήκαν από το κελί, κόψαν αυτό, πήγαν στο προάβλιο, ανεβήκαν τον τοίχο. Ρίξε το σκηνή, τους το σκηνή. Εντάξει. Προφανώς και θέλει κάποια ώρα όλο αυτό. Εντάξει, αλλά έγινε και αυτό. Το είχαν σχεδιάσει καλά, ξέρανε ποια μέρα να χτυπήσουν την πρωτοχρονιά. Ναι. Ξαναλέω, δεν πρέπει να δούλευε πολύ το σύστημα πρωτοχρονιάτικα. Μάλλον δεν ήταν όλα άρτια ναι. Εκείνη την ώρα. Και μια άλλη είδηση, προσωπικότητα του 2018 στην Πορτογαλία, ο Σέρτζιο Κοσεϊσάο. Πρόσωπο της Πορτογαλίας σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Να. Το λες πολύ σημαντικό. Το λες και καλή διάκριση. Πολύ σημαντικό το λες. Πάρα για πολύ τον σημαντικό. Σέρτζιο που σωστά οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον αναπολούν και σε ό,τι αφορά τις ικανότητες του, αλλά κυρίως λόγω της απίστευτης προσωπικότητάς του. Εντάξει. Από τους ανθρώπους που ήταν αρχηγός. Σου έχουν μείνει χαραγμένοι νομίζω στο μυαλό. Πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο ότι με αφορμή το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, όταν είχαν έρθει εδώ οι Πορτογάλοι, όλοι οι δημοσιογράφοι ρωτούσαν και τους έκανε πάρα πολύ εντύπωση για τρόπος με τον οποίο μιλούσαμε όλοι για τον Κοσεϊσάο. Μας έλεγαν ότι και στην Πορτογαλία τον έχουν πολύ ψηλά και φαίνεται κιόλας, αλλά τους έκανε πολύ εντύπωση που κατάφερε στον ΠΑΟΚ όσο έμεινε εδώ να μείνει χαραγμένο στο μυαλό όλων.
Γιατί πραγματικά δεν θυμάμαι άνθρωπο που να έχει να πει κάτι για τον Κωσέη Σάου. Εντάξει, από πού έχει περάσει ο Κωσέη Σάου. Έχει αφήσει το στίγμα του. Καλά, όταν είσαι τέτοια προσωπικότητα, παντού προφανώς και αφήνεις τη σφραγίδα σου. Αλλά στον ΠΑΟΚ, επειδή ο ρόλος του ήταν ιδιαίτερος και δεν προσέφερε μόνο ένα, δηλαδή δεν ήταν απλά ποδοσφαιριστής. Εντάξει, κυρίως για ποδοσφαιριστή τον. Εντάξει, τον θυμάμαι όμως γενικότερα. Η θητεία του ήταν τεχνικός διευθυντής, δεν τη λες. Ήταν μικρή. Και μικρή, οκ. Okay. Εντάξει, okay. Αλλά σκέψτε ότι ήταν η πρώτη φορά που έκανε κάτι τέτοιο καταρχάς. Ναι. Και μόνο που τότε μπήκε σε αυτό το ρόλο, δεν ήταν λίγο. Εντάξει, είναι ο Σέρτζιο ένας αρχηγός με τα όλα του, εντάξει. Να. Απίστευτη προσωπικότητα, απίστευτη θέληση Υγέτης. Για νίκη. Και όχι μόνο στο χορτάρι και στα ποδητήρια και έξω από τα γήπεδα και παντού. Και ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο ότι και στη Λάτσιο αγαπήθηκε σαν θεός ουσιαστικά. Από το Λατσιάλη με και στην Ίντερ. Με τη Λάτσιο ήταν που είχε γίνει εκείνο το, ναι, ναι, ναι. Το φιλικό, έτσι. Ναι. Και στην Πόρτο φυσικά και σαν παίκτης και τώρα κυρίως σαν προπονητής. Αυτά και για τον Σέρτζιο Κωσέη Σάου. Και υπάρχουν και οι ευχές του Φερνάντο Σάντος και στα πορτογαλικά και στα ελληνικά, Στέρχιο, για το 2019. Ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους Έλληνες, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη πατρίδα, όπως λέει και ο ίδιος παντού. Ωραίες ευχές στα social media, στα ελληνικά. Μπράβο, δεν συγκινείς πολύ. Δεν συγκινούμε, όχι, δεν είναι. Δεν σε συγκινεί πολύ ο Σάντος. Δεν με στεναχωρεί, αλλά δεν με ενθουσιάζει. Και όλα εντάξει, οκ, okay, μπράβο στον Φερνάντο. Αυτό έχω εντάξει, να πω. Εντάξει, ας το σημειώσουμε και αυτό, ότι έγινε και αυτό. Το είπε στα ελληνικά. Εντάξει. Okay. Okay. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω, λειτουργεί το site του Ερασιτέχνη μετά την επίθεση που δέχτηκε από hacker. Ναι, αυτό έγινε χθες. Χθες το μεσημέρι σε κάποια φάση. Α, να το είπα. Και πάλι μαζί σας. Υπάρχει μια ανακοίνωση. Το Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, όπως σας υποσχεθήκαμε μέσω της επίσημης ανακοίνωσης σελίδας στο Facebook, το alfasigmapaok.gr αποκατέστησε άμεσα το θέμα που δημιουργήθηκε από ξένους hackers και είναι μαζί σας από σήμερα, Τετάρτη 2 Ιανουαρίου. Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία που σήκωσε και πάλι το site. Οπότε λειτουργεί κανονικά από σήμερα το alfasigmapaok.gr, που η αλήθεια είναι ότι νομίζω γίνεται αρκετή καλή δουλειά. Ναι, θα μας δηλαδή, πει και ο Ραφαήλ σχέση μετά με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Υπάρχει ενημέρωση και γρήγορη και αξιόπιστη και για τα ομαδικά αθλήματα του Ερασιτέχνη. Και καθημερινή ενημέρωση. Και για τους πάρα πολλούς αθλητές που είναι σε αγωνίσματα που δεν είναι προβλημένα. Ναι, είτε γιατί υπάλληλοι, είτε υποδηλάτες, είτε. Νομίζω ότι το σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει ενημέρωση κυρίως για τμήματα που δεν προβάλλονται τόσο πολύ. Δηλαδή, πλέον έχουμε συνηθίσει και το βόλεϊ. Εντάξει, παίζει πολύ ζεστά. Αλλά μέσω του ΑΣ υπάρχει ενημέρωση για όλα, είτε για ανδρικά είτε για γυναικεία τμήματα, για όλα τα αθλήματα. Λέμε τα αρνητικά, λέμε και τα θετικά. Όντως γίνεται πολύ καλή δουλειά. Όπως βλέπω, υπάρχει τώρα ενημέρωση για τον Στίβο, για την Πάλι. Εννοείται για το βόλεϊ ανδρών και γενικότερα για τις ομάδες που εντάξει, έχουν ένα κομμάτι προβολής. Το χάντμπολ ανδρών και γυναικών, το πόλο. Υπάρχει άρθρο για την ποδηλασία γενικότερα. Κάνουν καλή δουλειά εκεί οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη και τα παιδιά που έχουν αναλάβει την ενημέρωση του κόσμου μέσα από το alfasigmapaok.gr. Υπάρχει από χθες, αν θυμάμαι καλά, ένα δημοσίευμα, tweet βασικά στο Twitter από έναν δημοσιογράφο στο εξωτερικό για τον Ελκαντουρί, για ενδιαφέρον από την Ιταλία που βέβαια οι Ιταλοί τον γνωρίζουν πολύ καλά τον Ελκαντουρί γιατί έχει περάσει από εκεί. Για ενδιαφέρον της Μπολόνια, ότι τον παρακολουθεί, ότι θέλει να τον κάνει δικό της, να επιστρέψει ο Μαροκινός στην Ιταλία. Στο παρελθόν φυσικά υπήρξαν και άλλα δημοσίευματα για τον Ελκαντουρί από την Κιέβο, για την Βερόνα. Γενικότερα τον παρακολουθούν, είναι και ένας παίκτης που τον ξέρουν καλά εκεί. Αλλά δεν φαίνεται σε πρώτη φάση ότι υπάρχει ουσιαστική πρόταση για τον Ελκαντουρί που έχει γίνει στον ΠΑΟΚ από τους Ιταλούς. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Βέβαια, δεν αποκλείεται εφόσον έρθει κάποια πρόταση, είναι ικανοποιητικά τα χρήματα και υπάρχει και προοπτική για τον παίκτη να ξεκινήσει μια διαδικασία με επαφές για την επιστροφή του εκεί. Είναι ένας από τους παίκτες, νομίζω, που δεν έχει καταφέρει είτε λόγω συγκυριών, είτε λόγω τραυματισμών, είτε λόγω επιλογών,
να δώσει πάρα πολλά. Δική μου αίσθηση είναι αυτή τουλάχιστον. Και εφόσον έρθει μια καλή πρόταση, δεν αποκλείεται να ξεκινήσει μια σειρά επαφών. Αλλά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο ακόμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια πρόταση ακόμη στον ΠΑΟΚ από ομάδα. Είτε από την Πολώνια που μιλάμε για αυτή την, αυτή την στιγμή. Πάντως υπάρχει μια τάση από τον κόσμο να μην δείχνει μεγάλη στεναχώρια σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Λεκαντουρί. Ναι. Εντάξει, δικαιολογημένο νομίζω και εγώ συμφωνώ ότι δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ και δεν δίνει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε. Εντάξει, και ο Λεκαντουρί δεν μπορεί να μιλήσει και το ξέρει και ο ίδιος νομίζω ότι δεν είχε τις ευκαιρίες. Ακριβώς. Δηλαδή ναι. Κάποιοι άλλοι μπορούν να το πούνε. Ναι, ναι, ναι. Είτε σωστά είτε λάθος, αλλά μπορούν να το πούνε. Ο Λεκαντουρί δεν μπορεί να πει ότι δεν είχε ευκαιρίες ή δεν έχει ευκαιρίες. Αλλά ξεκίνησε καλά και τη φετινή σεζόν στην προετοιμασία. Ήταν από τους καλύτερους. Το λέγαμε και με τον Σταύρο και το γράφουμε στο ΠΑΟΚ 24. Αυτό καταγράφαμε. Φάνηκε να έχει ρόλο στην ομάδα αγωνιζόμενος στα πλάγια. Αλλά από τη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ, κάποια περίοδο σημαντική και συνεχόμενη που να είναι στα πάνω του δεν υπήρχε. Νομίζω ήταν και λίγο άτυχος, γιατί κάπου όποτε ανέβαινε και έπαιρνε μια σειρά αγώνων, εκεί είχε έναν τραυματισμό. Συνήθως ήταν τραυματισμοί για 2-3 εβδομάδες, αλλά και πάλι του έκοβαν το ρυθμό. Επέστρεφε ξανά μέχρι να μπει λίγο σιγά-σιγά. Που ο Ελκαντουρί είναι και από τους παίκτες που πολλές φορές από τραυματισμό επέστρεψαν κατευθείαν. Δηλαδή, μπήκε στο επόμενο παιχνίδι, ας πούμε, πήρε την ευκαιρία που λες και εσύ. Δεν μπορεί δηλαδή να πει ότι είχε λίγες ευκαιρίες. Νομίζω ότι τις πήρε και με το παραπάνω. Αλλά αυτό κανένας δεν μπορεί να θυμηθεί. Ένα συγκεκριμένο διάστημα που ξεχώρισε. Δεν έχει, δεν έχει. Πολύ. Και δεν είναι τυχαίο που πλέον δεν έχει και μόνιμο ρόλο στα πλάνα του Λουτσέσκου. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, πολλές φορές είχε ρόλο και τον Μπίσεσβαρ και πέρσι, τον Μάρντα. Από το ξεκίνημα της χρονιάς μέχρι τον τραυματισμό του στα πηγάδια. Ναι. Πολλά παιχνίδια συνεχόμενα για μένα κακώς. Ναι. Δηλαδή, πήρε παραπάνω από ευκαιρίες από όσες άξιζε τότε. Και φέτος δεν έχει πάρει επουδενή τη θέση, τη φανέλα βασικού στο σπίτι του κτλ. Καλώς γιατί δεν. Κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για απάθεια ή για οτιδήποτε άλλο, αλλά αποτελεσματικότητα δεν είναι η δέουσα, εντάξει. Και ούτε νούμερα μπορεί να πει ότι έχει στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημαντικές επιδόσεις. Εντάξει, είπαμε, πρόταση δεν υπάρχει, αλλά δεν αποκλείεται αν υπάρξει και είναι ικανοποιητική να ξεκινήσουν οι επαφές. Και ο ίδιος δηλαδή δεν μοιάζει 100% αρνητικός. Κακός ποδοσφαιριστής, έχει πολλή ποιότητα. Το έχει δείξει κιόλας στην Ιταλία. Αλλά αν θέλουμε να το συνοψίσουμε με δύο κουβέντες, δεν έχει κολλήσει με τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Ναι, 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 αυτό. Και το ξέρει και ο ίδιος και θέλει κάπου να πάει με περισσότερο χρόνο, εντάξει. Αυτό που λέγαμε πριν, από όσο γνωρίζω, δεν έχει παράπονο από τον Λουτσέσκου και τη διαχείρισή του. Εντάξει, σαφώς και δεν πετάει τη σκούφια του που δεν παίζει. Αλλά το καταλαβαίνει. Αλλά το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Μπορεί στην Ιταλία, εάν αποχωρήσει, γιατί μπορεί να μην αποχωρήσει τώρα, να αποχωρήσει το καλοκαίρι. Ή μπορεί, ή μπορεί να μην αποχωρήσουν το καλοκαίρι, εντάξει. Μπορεί να δούμε έναν άλλο Λεκαντουρί στο δεύτερο γύρο. Δεν αποκλείεται. Οφείλαμε να καταγράψουμε εφόσον έχει, το δημοσίευμα. Εφόσον είναι υγιής και παίξει, δεν αποκλείεται να αλλάξει και τα τωρινά δεδομένα με την εικόνα του. Αλλά εμείς μιλάμε όσο έχουμε δει μέχρι τώρα. Τώρα, αν υπάρξει πρόταση χειροπιαστή, θα αξιολογηθεί και αυτή. Θυμίζω ότι ο Λεκαντουρί έχει συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου του 2021. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ακόμα. Δύο χρόνια. Εντάξει. Θα δούμε τι θα συμβεί και με τον Ελκαντουρί. Και μιας και λέγαμε και για νούμερα, για να το κλείσουμε και να είμαστε και σωστοί. Λοιπόν, ο Ελκαντουρί έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε 41 παιχνίδια. Έχει πετύχει 4 γκολ και έχει δώσει 3 ασίστ. Δεν τα λες και καλά ικανοποιητικά τα νούμερα. Για τα χρήματα που παίρνει και για το βιογραφικό του και για όλο το πακέτο ο Μάρα Ελκαντουρί, νομίζω ότι δεν είναι και νούμερα πάρα πολύ ικανοποιητικά. Θα ήταν ικανοποιητικά αν είχε, ξέρω εγώ, 15-16 γκολ και 10 assist. Εντάξει. Βέβαια, βλέποντας λίγο και τι έχει κάνει στις προηγούμενες ομάδες του, ποτέ δεν είχε. Ναι, γενικότερα δεν έχει έφεση. Ναι. Νούμερα ούτε σε σκοράρισμα, ούτε σε assist βέβαια. Αλλά στον ΠΑΟΚ ειδικά, ναι, η προσφορά είναι μικρή. Στο διάστημα που βρίσκεται εδώ. Ναι. Και πολλοί αγώνες βλέπεις είναι εκτός. Λόγω τραυματισμών τις περισσότερες φορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η περίπτωση, αν υπάρξει εξέλιξη, γιατί ξαναλέω, μπορεί κάλλιστα να μην υπάρξει
η παραμικρή εξέλιξη. Mm-hmm. Okay. Από την άλλη υπάρχει το... συνεχίζονται μάλλον τα δημοσιεύματα για τον Γκάρι Ροντρίγκες και την Al-Ittihad. Έχουμε πει κιόλας ότι τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει συγκεκριμένη περίπτωση γιατί έχει διατηρεί ποσοστό 20% για τον Γκάρι και εφόσον η Al-Ittihad δώσει τα χρήματα που γράφονται, γιατί σήμερα υπάρχει δημοσίευμα για 10 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα πολύ σημαντικό ποσό. Ουσιαστικά είναι ένα δώρο από εκεί που το περιμένεις. Κάπως έτσι. Από τον Γκάρι. Κοίταξε, θα βάλει, αν όντως πουληθεί για 10 εκατομμύρια, θα πάρει ο ΠΑΟΚ 2 εκατομμύρια. Σημαντικό. Και κάπως έτσι θα κλείσει ο κύκλος με τον Γκάρι Ροντρίγκες, ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ. Θα ήταν καλό για το σύλλογο να έπιανε την τιμή που γράφονταν πέρσι, αν θυμάσαι, κάτι 15-20 ομάδες της Πρέμιερ κτλ. Βέβαια το έγραφαν οι Τούρκοι. Που οι Τούρκοι λίγο ελέγχονται σαν ναι, τον γράφουν. Τούρκοι και Ρουμάνοι. Είναι... Και βάζω και τους Ιταλούς δίπλα. Ναι. Αλλά Τούρκοι και Ρουμάνοι. Δεν είναι και πιο αξιόπιστοι. Ειδικά στα νούμερα τα φουσκώνουν λίγο. Αλλά εντάξει. Δεν πιάνει όπως φαίνεται 20, 25 και 30 εκατομμύρια ο Ροντρίγκες. Ναι. Ό,τι έρθει καλό είναι, εντάξει. 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια. Ναι, εννοείται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σε συνεχή εξέλιξη. Δεν σταματάει ποτέ η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ισοσκελίσει το financial fair play. Ναι. Αγορές, πωλήσεις κτλ. Υπάρχει ένα θέμα, αλλά όχι δυσεπίλυτο. Δεν πνίγει δηλαδή τον σύλλογο το financial fair play. Απλώς πρέπει να το έχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στο μυαλό τους και όταν μπορούν να καταγράψουν μία πώληση 2 εκατομμυρίων, εντάξει, να παρουσιάσουν δηλαδή έσοδα. Αυτό είναι καλό και βοηθάει και στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ενισχυθεί και τώρα και να τον βοηθήσει και το καλοκαίρι. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες φυσικά. Επειδή πολλές φορές ξενίζει τον κόσμο να το λέμε, είναι κάτι που υπάρχει, ισχύει για όλες τις ομάδες και ο ΠΑΟΚ πρέπει να το έχει στο μυαλό του, αυτό που λες. Πάντως, αν το ποσό αυτό ήταν στα χρόνια τα προσαβίδι, θα πανηγύρι θα ήταν. 25 ημερών. Ναι, κανονικά. Δηλαδή, θυμάμαι με πόσο αγωνία βγάζαμε τα χρήματα που θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ από τη συμμετοχή παιχτών στο Euro και στο Μουντιάλ. Πλάκα κάνεις εδώ, ξέρω, 500 χιλιάρικα και ήταν 10 εκατομμύρια. Είναι χρήματα που στην εποχή Σαββίδη okay, είναι σημαντικά, εντάξει. Δεν τα απαξιώνουμε. Δεν τα χρειάζεται. Δεν είναι ότι καίγεται η ομάδα για να πάρει τα 2 εκατομμύρια από τον Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά είναι ένα ποσό εντάξει, το οποίο στο Financial Fair Play μετράει και είναι κάτι σημαντικό που ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει ένα πολύ σημαντικό έσοδο. Γιατί εντάξει, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι ανώνυμες εταιρείες οι ΠΑΕ, οπότε πρέπει να πουλάνε και σε κάποια φάση. Ο ΠΑΟΚ γενικά πωλήσεις μεγάλες δεν έχει κάνει, οπότε είναι σημαντικό να πάρει αυτά τα 2 εκατομμύρια εφόσον επαληθευθούν όσα γράφουν οι Τούρκοι, που γράφουν σήμερα για 10 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια τον Γκάρι είναι σημαντικά. Πάντως θα είναι, θεωρώ, πισωγύρισμα για την καριέρα του, γιατί εκεί που φάνηκε ικανός ότι μπορεί να πάει σε ένα αυτό, ναι, καλύτερο πρωτάθλημα, ουσιαστικά επιλέγει για την Βρετανία γράφτηκε πολύ, για την Πρέμιερ, ναι. Θυμάμαι ποια ομάδα, Νιουκάσλ ήταν. Δεν θυμάμαι ποια ήταν. Μπορεί να ήταν. Τον είχα συνδέσει που ζητούσε η Γαλατασαρά 20 εκατομμύρια κτλ. Το να πας τώρα στην άλλη τη Χάτ, εντάξει, φαντάζομαι θα λύσει το πρόβλημα της ζωής του μια και καλή. Όχι ότι παίρνει λίγα στην Γαλατασαρά, ούτε παίρνει εκεί... λίγα στον ΠΑΟΚ. Αλλά φαντάζομαι είναι... θα πάρει κάτι παραπάνω. Ξεφεύγουν, ναι. Εντάξει. Αλλά αγωνιστικά, αν το δούμε, δεν νομίζω να είναι ό,τι το καλύτερο για την καριέρα του Γκάρι Ροντρίγκες. Γιατί μιλάμε και στην ηλικία που βρίσκεται. Άλλο να πας εκεί στα 34-35 και άλλο να πας στην ηλικία του Γκάρι που έχει μπροστά του πόσα χρόνια. Ναι. Εντάξει. Πάντως η μεταγραφή του Γκάρι Ροντρίγκες στη Γαλατασαράι με 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η δεύτερη στην ιστορία του συλλόγου πιο ακριβή. Η πρώτη είναι του Βιερίνια με 4 εκατομμύρια ευρώ στη Βόλφσμπουργκ. Mm-hmm. Το καταγράφουμε και αυτό. Εντάξει, σας σημαντικό. Είπα πριν για τους σημερινούς αγώνες. Εντάξει, νομίζω το διπλό και over τη Manchester United απέναντι στην Newcastle έχει πάρα πάρα πολύ καλή τύχη να επιβεβαιωθεί. Εντάξει, δεν σας λέω κάτι που δεν το έχετε ακούσει ή δεν το φαντάζεστε, αλλά πραγματικά, παιδιά, η Manchester over 2,5. Over 2,5. Να μην σου πω και over 3,5. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Αλλά το διπλό και over 2,5 ή το σκέτο over 3,5. Όχι, το διπλό και over 2,5 θα δίνει καλά, πιστεύω. Ναι. Αλλά γενικότερα είναι σε απίστευτη κατάσταση η United και αυτό είναι αποτέλεσμα ότι οι παίκτες έχουν απελευθερωθεί. Έφυγε Μουρίνιο και όλα είναι τέλεια. Ναι, έφυγε Μουρίνιο, εντάξει.
Αυτό ήταν ο σκοπός των, των παιχτών. Okay. Φάνηκε, εντάξει. Πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο, ο Μουρίνιο για την κατάσταση. Εντάξει, τους είχε σε ένα καθεστώς πάρα πολύ μεγάλης πίεσης. Γιατί έτσι έχει μάθει να λειτουργεί ο Μουρίνιο. Ναι. Αλλά τελικά φάνηκε ότι η Μάντσεστερ δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη πίεση. Είχε θέλουν και θέμα... οι παίκτες να είναι λίγο πιο ελεύθεροι. Είχε και θέμα με παίκτες. Βλέπει από Ογκμπά, ας πούμε. Που από τη μέρα που έφυγε ο Μουρίνιο, σκοράρει, είναι. Ο Σόλτσκερ είναι μικρό ηλικία και αυτό είναι καλό για τους παίκτες. Εντάξει. Αυτό που είπες, το διπλό και over 2,5, η στοίχημα το δίνει 2,60. Μια χαρά. Πάρα πολύ καλό είναι. Μια χαρά ποσοστό. Και το διπλό και over 3,5 που βέβαια έχει λίγο περισσότερο ρίσκο, 4. Ναι, γιατί που... θεωρώ ότι η Newcastle είναι από τις χειρότερες ομάδες φέτος της Premier. Που η... μπορούν να βάλουν ένα γκολ όμως. Ναι. Της Newcastle, να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση. Κάτσε να σου πω τι έκανα την προηγούμενη αγωνιστική. Η Newcastle κέρδισε τη Watford. Όχι. Έβγαλε διπλό νομίζω. 1-1. Α, ναι, σου φάρεσε η Watford. Ναι, με τη Watford και η United 4-1. Η United, έχει, η United έχει μόνο over και νίκες. Να σου πω κάτι, το διπλό και over 3,5 είναι, που είναι 4 ποσοστό, είναι πάρα πολύ καλό. Μα μπορεί να βγει και από το ημίχρονο. Ναι, όπως προχθές. Όσο και να φαίνεται. Όπως προχθές. Η United έχει 3 νίκες με το Solskjaer και οι 3 είναι over 2,5, να μην πω και over 3,5. Με την Bournemouth η United είναι 3-1 στο ημίχρονο. Έγινε το 2-0 νωρίς από τον Pogba και στο ημίχρονο που το κοίταξαν 3-1. Ναι. Λοιπόν, η United χάνει τη Liverpool 3-1 στο τελευταίο μάτς του Μουρίνιο στο Anfield και έχει 1-5 κερδίζει την Cardiff στον τεμπούτο του Solskjaer, κερδίζει 3-1 τη Huddersfield και 4-1 την Bournemouth, δηλαδή έχει 3 νίκες και 3 over 3,5. Τι άλλο για πες, άρα, τώρα τα έχω ανοιχτά. Όσοι μπορείτε να τα βάλω και συμφωνείτε, η Newcastle δεν σκοράρει, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι αν ανοίξει το παιχνίδι, μπορεί κάλλιστα να υπάρξει ένα σκορ της τάξης του 1-3, του 1-4, δεν ξέρω. Δεν έχω καλό προαίσθημα για το Wolves Crystal Palace, όπου οι Wolves είναι το φαβόρι. Και πολλοί σου παίξουν τον άσο λόγο και της νίκης των Wolves στην Tottenham. 2-0-5. Το 1-3. Καλό ποσοστό, αλλά κάτι μου λέει ότι παραμονεύει εκεί κάποια έκπληξη. Και νομίζω ότι η West Ham μπορεί να πάρει την νίκη με την Brighton να πληρώσει το 2,5. Okay. Και να κλείσει κάποιος την τριάδα με τον άσο τη Chelsea στο 1,33. Χαμηλό, αλλά νομίζω σίγουρο. Οπότε, over και 2,5 τη United, άσο τη West Ham και άσο τη Chelsea. Εγώ τώρα που έβαλα διπλό United με over 3,5 μαζί με τα άλλα δύο που λες, βγαίνει 10,93 απόδοση. Σε καλή μεριά. Σε καλό τέτοιο, περίμενε. Σκέψω πώς θα ταξοδέψει, αγάπη. Περίμενε. Θα το παίξω τώρα. Κανονικά. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Θα έχουμε ακόμα μία στο σημερινό ΠΑΟ 24. Θα μιλήσουμε και με Ραφαήλ στην πορεία. Να μας πει λίγο τι γίνεται στα άλλα αθλήματα. Στο βόλι, είπαμε και πριν, έχει θέματα. Έχουμε αλλαγές προσώπων στην ομάδα. Οπότε σίγουρα ο Ραφαήλ θα έχει πολλά να μας πει. Πριν πω τους χορηγούς, να θυμίσω ότι επικοινωνούμε μηνυματικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Και στέλνετε στο μήνυμά σας το 545-26. Μαζί μας ήταν τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Και φυσικά στα Alter Ego βρίσκεται πάρα πολλά κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για όλα τα σχέδια. Μαζί μας είναι και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα σε επιλεγμένα είδη. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 39 πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Και Naxus, στα κορυφαία παπούτσια στην πόλη που μπορείτε να βρείτε. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι εκπτώσεις, αλλά έτσι και αλλιώς τα Naxus τρέχουν διάφορες προσφορές όλο αυτό το διάστημα και λόγω των γιορτών. Όλη την αδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ και για όσους ταξιδεύουν υπάρχει κατάστημα και στις Ελευθερίες Βενιζέλους. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή είναι οι τρεις επόμενες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δείτε λίγο αν έχουν μείνει θέσεις, γιατί πραγματικά γίνεται πανζουρλισμός
και ένας χαμός σε κάθε παράσταση και γι' αυτό υπάρχει παράταση μέχρι και τις 27 Ιανουαρίου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή λοιπόν, αυτό το τριήμερο. Το επόμενο θα είναι Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, Σάββατο 12, Κυριακή 13. Εκεί νομίζω υπάρχουν εισιτήρια, αλλά δείτε αν υπάρχουν θέσεις και για αυτό το τριήμερο. Πληροφορίες στο 2310-491-291. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και από αύριο στα καταστήματα public. Πειθαρχική έρευνα από εισαγγελέα για την απόδραση. Βλέπουμε τώρα στο open. Ναι. Λίγο εύκολα βγήκανε τα αδέρφια που λέγαμε πριν. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στο θέατρο Βεργίνα. Δεν είναι, παιδιά, υποχρεωτική είσοδος στο καζίνο, είναι προαιρετική. Πρέπει να έχετε κλείσει ως γνωστόν το 21ο έτος της ηλικίας σας και δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ηλικία αν θέλετε να πάτε στο θέατρο Βεργίνα και να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σοου της καριέρας του. Μπορείτε από 2 μέχρι 122 ετών. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 2 και επιστρέφουμε. ΠΑΟΚ 24 συνεχίζουμε σήμερα μέχρι και τις 3. Θα είμαστε εδώ με Στέρα και Αναστασιάδη παρέα. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή να μας πει λίγο τι γίνεται στα υπόλοιπα. Στο Βόλεϊ έχει διάφορα θέματα. Υπάρχει και μια μεγάλη συνέντευξη του Αντώνη Τσαλόπουλου. Θα μας πει και ο Ραφαήλ τι βγαίνει και από εκεί. Διαβάζω λίγο στο ψηδιακόπτο στο Newsfeed. Η ΕΙΑΘ προειδοποιεί ενόψη παγετού από αύριο. Πάλι τα περσινά θα έχουμε, Στέργιο. Τα περσινά δεν νομίζω να τα έχουμε, αλλά καλό θα είναι, το λέει και η ΕΙΑΘ. Ας τα ακούσει και ο Ραφαήλ να προφυλάξουμε τα δίκτυα ίδρυσης. Να προστατεύσουμε λίγο τις βρύσες στα μπαλκόνια και ειδικά τις εξωτερικές σωληνώσεις που συνδέονται με το φυσικό αέριο. Μην έχουμε τα προπέρσινα. Πότε είναι από αύριο, ναι. Από αύριο. Πάντως πρόπερση θυμάμαι ότι ναι. Πιο εύκολα μπορούσες να πιεις καφέ με τον Ομπάμα παρά να βρεις υδραυλικό. Ναι, αυτό. Μια εβδομάδα. Με τη διαδικασία ξεπαγώματος των σωληνών ερχόντουσαν 100 ευρώ το ξεπάγωμα. Όχι ρε, άστα τώρα. Μην έχουμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλή χρονιά, Ραφαήλ. Καλή χρονιά, παιδιά, πώς είστε? Καλή χρονιά και από εδώ. Υγεία, Ραφαήλ, και ό,τι επιθυμείς. Και εσάς τα ίδια εύχομαι. Και να προφυλάξεις. Ναι, όπως είπατε πάντως. Ναι, είμαστε λίγο σε επιφυλακή. Σε επιφυλακή είμαστε, ναι, όντως. Καμιά μπλούζα. Υπάρχουν και κάτι κατασκευές φοβερές. Με κάτι σαν αφρολέξ. Εφιαλωμένα νερά να υπάρχουν. Όλα για να έχουμε. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι το προπέρσινο, αλλά. Ναι, ας ελπίσουμε να είναι ήρεμα τα πράγματα. Ένα κύμα κρύου το οποίο πρέπει να έχει το όνομά στο ένα, έτσι δεν είναι? Είχε το χθεσινό από ό,τι ενημερώθηκα και τώρα έρχεται η Σοφία, νομίζω. Αυτό πάλι, γιατί βγάζουν ονόματα σε αυτά? Ναι, πραγματικά. Γιατί πρέπει να συμβαίνει? Ζηλέψαμε το εξωτερικό γι' αυτό, σου λέει. Δεν γίνεται εμείς να δηλαδή, έφυγε ο Ραφαήλ, έρχεται η Σοφία. Πόσο νορμάλ. Εντάξει, ο Ραφαήλ πάντως καλά μας συμπεριφέρθηκε, δεν είχαμε κάποιο θέμα. Η Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα βλέπαμε τόσες μέρες, όχι βροχή, όχι χιόνια, στη Θεσσαλονίκη ήλιο. Δεν είχαμε τίποτα. Εντάξει. Ραφαήλ, λέγαμε νωρίτερα ότι αποκαταστάθηκε το alfasigmapauk.gr, εντάξει, ξεπέρασε την επίθεση. Ναι. Μετά τον Βιερίνια και το site του Ρεστέχνη υπήρξε επίθεση από Τούρκους hackers. Βέβαια υπήρξαν γρήγορα τα ανακλαστικά παρά το γεγονός ότι χθες ήταν για πρωτοχρονιά. Κατέβηκε αμέσως στο site προκειμένου να μην αναρτηθούν άλλα μηνύματα και από σήμερα είναι και πάλι σε λειτουργία. Φαντάζομαι με περισσότερη ασφάλεια και περισσότερους τείχους ασφαλείας, φαντάζομαι, εντάξει. Ναι, χρειάζεται και αυτό. Η λογική λέει αυτό, στην εποχή που ζούμε. Μεσημέρι κιόλας. Εκμεταλλεύτηκαν τη μέρα προφανώς γι' αυτό. Ήξεραν ότι θα υπάρξουν, δεν θα υπάρξουν τόσο γρήγορα τα αγγλικά κτλ. Όμως λειτουργήσαν αμέσως οι άνθρωποι του ΑΣΕ. Ήταν και η ώρα εκείνη την ώρα, τρεις ναι, περίπου. Ναι, τρεις μεσημέρι. Εντάξει, είδες, λέγαμε νωρίτερα ότι τη μέρα την εκμεταλλεύτηκαν και στον Κορυδαλό. Γενικότερα, από το χρονιά και στην Ελλάδα. Σωστό. Και το πήρα χαμπάρι σήμερα. Εντάξει. Κοίταξε, κάτι είναι και αυτό. Αυτό το πήρα χαμπάρι. Πάλι καλά. Σε 7 Γενάρη μετά τα φώτα. Σήμερα θα μετρήθηκαν λογικά. Εντάξει, μετρήθηκαν, βγήκαν δύο λειψί, δεν πειράζει. Πάντως ο εισαγγελέας θα σκίσει, λέει, δίωξη και θα γίνει μια έρευνα για να δουν πώς έγινε αυτή η απόδραση. Από το ισόγειο, αυλή, τείχος, γεια σας. Καλή χρονιά. Λοιπόν, Ραφαήλ, τι έχουμε από τον Ραστέχνη, λίγο με το Βόλεϊ να ξεκινήσουμε. Νομίζω ναι, εκείνη το ενδιαφέρον, το μεγάλο. Ναι, το Βόλεϊ είναι στο επίκεντρο. Δεν τα είχαμε πει, νομίζω, και τις τελευταίες μέρες είχαμε την απόκτηση του Γκάρετ Μουακουτούντια. Μετά τις δύσκολες ομάδες έρχονται και οι δύσκολοι παίχτες. Ας το λέμε Γκάρετ. Ας το λέμε Γκάρετ, ναι, ή Αμερικανό ακραίο, όπως είπαμε. Ναι.
Ήταν αυτή η πρώτη διορθωτική κίνηση και περιμένουμε και τις επόμενες. Αυτό το οποίο υπήρχε σαν αίσθηση τις τελευταίες μέρες και επιβεβαιώθηκε και χθες από τη συνέντευξη του Αντώνη Τσαλόπουλου στο Γιάννη τον Παρασκευέτη στο SDNA, ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για ξένο διαγώνιο, ο οποίος όμως θα παίζει μαζί με τον Τζούριτς, παρά τα σενάρια τα οποία κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες και τα οποία έδειξαν να είναι αβάσιμα και ήθελαν αβέβαιο το μέλλον του Έλληνα διαγώνιου. Άλλωστε, αν έρθει ένας ξένος παίχτης, θα πρέπει να φύγει και ένας ξένος παίχτης από το υπάρχον ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό το λόγο η έλευση ενός ξένου διαγώνιου δεν σχετίζεται τόσο με την περίπτωση του Τζούριτς. Πάντως, αυτή την κίνηση την περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει λίστα με αρκετές περιπτώσεις παιχτών, ξεχωρίζει μία και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις ανακοινώσεις. Πάντως, έλεγα νωρίτερα, Ραφαήλ, ότι μου φάνηκε πολύ ειλικρινής και ρεαλιστής ο πρόεδρος. Χωρίς να θέλει να ωρεοποιήσει και να καταστάσει, να στρογγυλέψει γωνίες, να βγάλει ένα κλίμα που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και στο Τζούριτς είπε ότι ήμουν και εγώ ενθουσιασμένος στο ξεκίνημα, αλλά βλέπω ότι δεν προσφέρει τα αναμενόμενα, μακάρι να τα προσφέρει από εδώ και πέρα. Αναφέρθηκε στον Χιμένεθ, είπε ότι δυστυχώς αγωνιστικά δεν ήταν ο αθλητής που περιμέναμε, παρότι σαν χαρακτήρας ήταν αλλαγμένος προς το καλύτερο. Μίλησε για τον νέο τεχνικό και είπε, ειλικρινής νομίζω απόλυτα και εδώ, ότι είχαμε επαφές και με ξένους προπονητές. Γενικότερα νομίζω μια αληθινή συνέντευξη. Λέω τώρα, ακριβώς, σε όλες τις απαντήσεις ήταν ειλικρινές. Ακόμα και σε σχέση με τον Θανάση Κατσαρίπη, δηλαδή κάποιες φορές παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι. Μπορεί δηλαδή να πατάω εγώ γκάζι, εκείνος σε φρένο. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια απολαυστική συνέντευξη και έδωσε απαντήσεις για όλα τα θέματα, τα οποία υπήρχαν φυσικά με τον προβληματισμό από πλευράς κόσμου και τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί. Αλλά νομίζω ότι αυτό έδωσε το στίγμα για την επόμενη μέρα. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να πετάξει η λευκή πετσέτα, ότι θα γίνουν οι αλλαγές και ότι πάλι στόχος είναι η κατάκριση των δύο χώριων τίτλων. Ραφαήλ, περιμένουμε άμεσα αυτές τις αλλαγές και τις κινήσεις. Όσον αφορά του ξένου διαγώνιου που χθες βγήκε στην ουσία στην δημοσιότητα, μάλλον για την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει οριστική κατάληξη στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα, αν πάμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σημαίνει ότι ίσως να μην δούμε κάτι διαφορετικό από πλευράς προσώπων στο πρώτο μάτι της χρονιάς με τον Παναθηναϊκό, εκτός φυσικά από τον Αμερικανό ακραίο. Άρα, νομίζω ότι προς τα τέλη περίπου του Γενάρη θα έχουμε μια σαφή εικόνα του νέου ρόστερ του ΠΑΟΚ και πώς θα διαμορφωθεί. Γιατί ήταν και αυτό που είχαμε πει εξ αρχής, ότι θα υπάρξει ένα ντόμινο αλλαγών. Σε περίπτωση τώρα που έρθει ένας ξένος διαγώνιος, θα πρέπει να φύγει ένας ξένος παίκτης από μια άλλη θέση. Άρα να αντικατασταθεί επίσης από έναν άλλον, αν αδειάσει κάποια θέση δηλαδή σε συγκεκριμένο σημείο, είτε στους κεντρικούς δηλαδή, είτε στα άκρα. Επομένως, νομίζω ότι θα περιμένουμε τις εξελίξεις, να δούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Η ομάδα σε τι φάση βρίσκεται, Ραφαήλ? Έχει προπονήσει, έχουν άδεια οι παίκτες? Τι γίνεται ακριβώς? Έχουν ακόμα άδεια, γιατί και το μάτς αργεί το επόμενο με τον Παναθηναϊκό. Είναι στα μέσα περίπου Ιανουαρίου, το άλλο Σαββατοκύριακο. Επομένως, σιγά σιγά θα μαζευτούν και θα μπουν στους ρυθμούς ξανά τους αγωνιστικούς. Έρχεται και ο Αμερικανός στις 4 Ιανουαρίου, αύριο μεθαύριο δηλαδή, για να ενσωματωθεί και αυτός στην διάθεση του Σάκη Ψάρα. Υπάρχουν φυσικά και τα μάτς της Εθνικής, λείπουν ο Φιλίποφ και ο Τακουρίδης. Άρα από εβδομάδα πάλι θα έχουμε έναν ολοκληρωμένο έτσι ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μπει στη τελική ευθεία για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Έχει κάποια ομάδα, Ραφαήλ, υποχρέωση αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται ή ακόμα όχι? Ναι, ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο με μπάσκετ γυναικών, ποδόσφαιρο γυναικών και πόλο. Το Σάββατο ξεκινάει το πόλο στις 6 ώρα, ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης, γιατί είναι, η εθνική ομάδα έχει φέτος ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα, είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ είναι στην εξάδα, έκανε κάποιες ήττες οι οποίες τον κράτησαν χαμηλά, θα προσπαθήσει πάλι να κάνει το ντεμαράζ όπως έκανε και πέρσι για να μείνει στη θέση των play-off. Και αν διεκδικήσει μετά, αν μπορεί, γιατί όχι, και ένα μετάλλιο που είναι ο στόχος στο πίσω μέρος του μυαλού όλων. Έχουμε το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο υποδέχεται το Εργοτέλη την Κυριακή στις 3 και ακολουθεί μετά και το παιχνίδι με την Καρδίτσα την Τετάρτη εξαναβολής που δεν είχε γίνει. Και έχουμε και για το γυναικείο μπάσκετ το Σάββατο στις 4 το μεσημέρι. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην Αθήνα με την Ελευθερία Μοσχάτου. Ένα ποδόσφαιρο, Ραφαήλ, των γυναικών που θα το λέγαμε και ευχάριστη έκπληξη του 18, έτσι είναι, το δεύτερο μισό. Δηλαδή, μια ομάδα που δέχτηκε πολύ κριτική, έχασε σημαντικά στελέχη της ενδεκάδας, δηλαδή παίκτρες που ήταν σημεία αναφοράς στα προηγούμενα χρόνια, όπως και να το κάνουμε. Και με ό,τι ακολούθησε.
Υπήρξαν ιστορίες, υπήρξαν κριτικοί, αλλά η ομάδα είναι πρώτη και νομίζω ότι η νίκη με 3-1 επί του Άρη την έχει κάνει πρώτη φαβορή για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, σίγουρα μου φαίνεται δύσκολο το παιχνίδι με τις Ελπίδες Καρδίτσας. Είναι από τις ομάδες που είναι σε υψηλό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Αλλά αν περάσει από εκεί, νομίζω ότι συνεχίζει η ομάδα να βάζει πλώρη για ένα ακόμη πρωτάθλημα. Έχω χάσει και το μέτρημα πώς έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια. Ισχύει. Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα φέτος το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι πλέον η αίσθηση που υπάρχει, παρά το γεγονός ότι ήρθαν και αρκετές νέες παίκτρες στην ομάδα, ότι βγαίνει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, όχι μόνο εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και εκτός. Κάτι το οποίο αρκετές παίκτρες λένε ότι δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, ασχέτως με την επιτυχία της ομάδας. Υπήρχαν προβλήματα, εντάξει, είναι γνωστό. Ναι, χαίρονται δηλαδή αυτό, να πηγαίνουν κάθε μέρα στην προπόνηση, όχι μόνο από πλευρά του ότι υπάρχουν και οι εντυπωσιακές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσύμβρης για μια γενική ομάδα να τις χρησιμοποιεί, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα. Και ναι, αν περάσει νομίζω από την Καρδίτσα, σίγουρα στον πρώτο γύρο ο ΠΑΟΚ θα δείξει ότι είναι το φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο. Είναι βέβαια και ο Άρης που εκτός από το μάτς με τον ΠΑΟΚ δεν έχει κάποια βαθμολογική απώλεια. Και τα Τρίκαλα που φέτος είναι ευχάριστη η έκπληξη του πρωταθλήματος και τώρα είναι στην πρώτη θέση επειδή ο ΠΑΟΚ έχει το ένα μάτς λιγότερο. Παρότι ακούμε σχεδόν πάντα σε ομάδες είτε επαγγελματικές είτε ερασιτεχνικές ότι η ομάδα πάνω απ' όλα όταν φεύγει κάποιος παίκτης και ακούστηκε φυσικά και το καλοκαίρι, αλλά τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο δείχνουν ότι όντως η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και δεν έχει χάσει. Δεν θα πω τίποτα, εντάξει, γιατί όσοι παίκτες φύγανε ήταν παίκτες υψηλού επίπεδου, αλλά ναι, η ομάδα πολλά, συνεχίζει και αυτό, είναι πρώτη. Ακριβώς. Και είναι φαβορή για μένα για το πρωτάθλημα. Άρα, νομίζω ότι και στην πράξη επαληθεύτηκε ότι η ομάδα πάνω απ' όλα, όχι μόνο στα λόγια. Και αυτό θέλουν να δείξουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ του τμήματος στο τέλος της σεζόν, δηλαδή με την κατάκτηση του πρωταθλήματος να δώσουν την καλύτερη απάντηση. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο γύρω από την αστέχνη? Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε λίγο και στο χάτμπολ, ίσως περισσότερο τις επόμενες μέρες, αλλά είναι ένας πραγματικά καυτός μήνας με 5 μάτς σε διάστημα περίπου 15 ημερών. Είναι δύο εκτός έδρας παιχνίδια για το πρωτάθλημα σημαντικά μέσα στο Διομήδη Άργους και στον Φίλιππο Βέρειας. Ακολουθεί μετά το πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το κύπελο του Ρέντι στις 23 Ιανουαρίου. Ναι. Στο ενδιάμεσο θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη Νίκαια στη Νέαπολη και στις 30 Ιανουαρίου θα κλείσει αυτός ο μήνας με την ρεβάς του ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στη Νέαπολη για το κύπελο. Σίγουρα κρίνεται η πρόκριση σε έναν τελικό. Σημαντικό μήνες, είναι, ναι. Πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Και μακάρι η ομάδα το 19 να επιστρέψει και στους τίτλους. Μακάρι, ναι, πραγματικά. Και η ομάδα και ο κόσμος που την ακολουθεί πιστά. Εντάξει, πρώτα απ' όλα τα παιδιά αυτά που είναι δίπλα στην ομάδα Hardball, εντάξει, και για όλο τον κόσμο γενικότερα, αλλά ένα παραπάνω για τα παιδιά που είναι δίπλα στο Hardball, βρέξει, χιονίσει, είτε είναι πρώτο, είτε είναι δεύτερο, είτε τρίτο. Εντάξει. Και έχουμε εικόνα από το κλειστό της Νεάπολης που πλέον σε κάθε αγώνα είναι γεμάτο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, με την ΑΕΚ είχε πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα και οι παίκτες είπαν ότι μας βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος που ήρθε. Βέβαια το Hardball νομίζω ότι ξέρουμε τα τελευταία χρόνια και στη Μίκρα που ήταν και στα εκτός έδρας μάτς, είτε στην Έδεσα είτε στη Βέρεια, πάντα έχει έναν σταθερό πυρήνα χαντμπολικού κοινού, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στους παίκτες και τους στηρίζει στην κάθε τους προσπάθεια. Mm-hmm. Ωραία, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Λέμε εντάξει τώρα για το πρόγραμμα και βλέπω ένα tweet που έχει κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με το πρόγραμμα του Γενάρη. Στέριο, ξέρεις πώς είναι το πρόγραμμα του μπάσκετ? Πόσους αγώνες έχει η ομάδα μπροστά της? Για πες. Καταρχάς ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ στο Γενάρη μαζί με το κύπελο έχει 4. Ωραία. Ναι. Το μπάσκετ έχει 5 το Σάββατο που έρχεται, 5 του μήνα με τον Κολοσσό εκτός. Στις 8 υποδέχεται τη ΧΑΠΟ Ελχολών εδώ. Στις 12 ξενέω εντός έδρας παιχνίδι με το Περιστέρι εδώ. Στις 16 του μήνα ταξιδεύει στην έδρα της Ναντέρ. Στις 19 κατευθείαν πάει Ρέθυμνο. 23 του μήνα υποδέχεται την Οπάβα. 26 του μήνα υποδέχεται την ΑΕΚ. Και 30 του μήνα με τη Φριμπούργ εκτός. Εντάξει, 8 μάτς είναι. Μπορεί ο Πάγος να κάνει το 8 στα 8. Κανονικά αυτό που λέει ο Μασκοβίτης πολλές φορές. Ανά τρεις μέρες. Χωρίς ανάσα καμία. Πάρα θα ξαναπώ όμως ναι, αλλά το καλοκαίρι. Ναι, ρε, ζει, αλλά τώρα δεν σε εντάξει. Είναι σου κάθε, ας πούμε, εδώ με τον Αντέρ, με τα μάτια του Αντέρ και το Ρέθυμνο, που είναι και δύο εκτός. Δύσκολο πρόγραμμα, εντάξει, οκ. Okay. Πας κατευθείαν εκεί. Τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ αγώνες, ρε. Και, δηλαδή, άμα το δεις έτσι συγκεντρωμένα, που ήδη είμαστε 2 Γενάρη και από το Σάββατο ξεκινάει αυτή η σειρά,
Είναι ασταμάτητοι αγώνες και συνεχόμενοι. Μακάρι τα παιδιά να είναι όλα γερά. Εντάξει, έχει ο φετινός ΠΑΟΚ μεγαλύτερο βάθος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα και πάλι εντάξει. Χρειάζεται όλους τους παίκτες. Και τον κόσμο. Είχαμε την επιστροφή του Μαργαρίτη με τον Ολυμπιακό, θετικό και αυτό. Νομίζω ότι θα εμφανιστεί και ο αρχηγός καλύτερος στη συνέχεια. Ο κόσμος φυσικά χρειάζεται δίπλα στην ομάδα, δεν το συζητάμε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και για το αγωνιστικό κομμάτι και για το, πιο πολύ ίσως για το οικονομικό. Ναι, είναι μια δύσκολη χρονιά. Γίνεται ένας αγώνας για να διατηρηθεί η ομάδα όπως είναι μέχρι το φινάλι. Okay. Λοιπόν. Πάρα πολλοί αγώνες, πάρα πολλοί. Για την ομάδα μπάσκετ. Υπήρχε μια μεγάλη συνέντευξη, νομίζω, του Ντίμα Φιλίπποφ στην Φόρτσα, που δημοσιεύθηκε. Ναι. Είπε εκεί διάφορα. Κοίταξε, και το... ναι, ρωτήθηκε για πράγματα εκτός του βολέι. Ναι. Okay. Ρωτήθηκε αν παρακολουθεί σειρές. Είπε περισσότερο ρώσικες, δεν τις ξέρει κανείς. Εντάξει, λογικό. Βλέπεις κάποια ρώσικη σειρά, αγάπη? Όχι. Δεν νομίζω, ούτε εγώ. Ιδέα δεν έχω. Λες να στραφούμε και εκεί, όχι, ας πούμε τις αμερικάνικες πρώτα. Και τις ισπανικές μετά. Που δεν προλαβαίνουμε και μετά, α, είναι και τις ισπανικές. Εντάξει. Ρωτήθηκε για το αν παίζει video games. Όχι ιδιαίτερα, παλιότερα λέει έπαιζα. Έπαιζε, λέει, Counter Strike επαγγελματικά. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα παιχνίδι με όπλα, αγάπη. Ναι, δεν ξέρω. Από τα πολλά που έχει. Ναι. Το επαγγελματικά τι είναι, δηλαδή? Έχει ομάδες που παίζουν επαγγελματικά. Καλύπτονται από την τηλεόραση, έχει χορηγούς η κάθε ομάδα. Σοβαρά τώρα. Στο εξωτερικό, εντάξει, ειδικά στην Ιαπωνία, αλλά φαντάζομαι και στη Ρωσία, υπάρχουν τουρνουά με απίστευτα έπαθλα. Και χορηγεί τώρα όχι τον μπακάλικο στη γωνία. Ναι. Μιλάμε για εταιρείες κολοσσούς που είναι χορηγοί παιχτών όχι μόνο στο Counter-Strike, αλλά σε πάρα πολλά παιχνίδια. Είτε αθλητικά, είτε πολεμικού χαρακτήρα. Πρώτη φορά τα ακούω. Μάλιστα. Πραγματικά, γιατί να με ενδιαφέρει το video games, σας τέτοιο δεν είναι. Στο πρόγραμμα που σου έδωσα στο κινητό για να βλέπεις τα πάντα live, έχει και κατηγορία που βλέπεις να παίζουν video games. Για κανένα λόγο. Θα χάσω. Εντάξει. Ούτε ένα λεπτό. Από ελληνικά ακούει Νίκο Μακρόπουλο. Ναι. Είναι, λέει, είμαστε και φίλοι με τον Μακρόπουλο. Ναι. Είπε ο Ντίμα Φιλίπποφ, αγαπημένος προορισμός διακοπών, το σπίτι μου στο Λούγκανσκ. Δεν έχω πάει. Δεύτερη επιλογή Χαλκιδική, τρίτη Ρόδος. Ρωτήθηκε για την πόλη, για τη φιλική σχέση με τον Γιώργο Σαββίδη και το πώς προέκυψε. Είπε, είμαι από το Ροστόφ, είναι από το Ροστόφ, είμαι από το Λουγκάνσκ. Μας χωρίζουν μόνο 50 χιλιόμετρα. Εντάξει, είπε τα καλύτερα για την οικογένεια Σαββίδη και ευχήθηκε υγεία και να πάρει το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Είπε ο Ντίμα Φιλίπποφ. Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΑΟΚ 24. Έχω συγκλονιστεί από αυτά τα video games τώρα. Πραγματικά. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Οι παίκτες που παίζουν τα video games, ξαναλέω, ναι, ειδικά στην Ιαπωνία, ναι, που εκεί γίνεται ένας χαμός, δεν μπορείς να φανταστείς γιατί star μιλάμε και το πόσο αντιμετωπίζει ο κόσμος. Προφανώς όχι εσύ, όχι, ναι, εσύ, εντάξει, αλλά μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα παιχτών. Δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά οκ. Okay. Ακολουθούν αυτούς τους παίκτες, είτε διαδικτυακά, είτε ακόμα και live, πάνε βλέπουν τα παιχνίδια τους. Τα οποία, ξαναλέω, καλύπτονται live από τη τηλεόραση. Υπάρχουν απίστευτες χορηγίες, απίστευτα έπαθλα. Δηλαδή, κάθεσαι στη τηλεόραση και βλέπεις, παρακολουθείς ένα video game, ας πούμε. Ναι, κάθεσαι στην τηλεόραση ή στο κινητό σου και βλέπεις τη μάχη του. Πες ένα κινέζικο όνομα, το μου διαφεύγει. Εντάξει, βλέπεις την αναμέτρηση του Α με του Β, ναι, Ιάπωνα και βλέπεις live τις οθόνες τους. Για κανένα λόγο. Είτε Counter Strike, είτε. Πω, για κανένα λόγο, πραγματικά. Μπάσκετ εκτός από πολύ, στην Ιαπωνία. Μάλιστα. Αλλά ξαναλέω, τα λεφτά, παιδιά, είναι απίστευτα. Ναι. Και οι χορηγοί που έχουν ο κάθε παίκτης, δηλαδή πάνω στην φόρμα του έχει 7-8 χορηγίες. Ξαναλέω, εταιρείες κολοσσούς, όχι τον μπακάλικο της γειτονιάς ή το γυράδικο στη γωνία ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, αγάπη. Έγινε σήμερα σοφότερη. Ναι, σοβαρά, ήμουν θα κάνει το διάλειμμα. Μπορεί τώρα να έχει κάποιο live του τουρνουά. Λοιπόν, ωραία. Τελευταίο διάλειμμα και παρεχόμαστε. Συγκλονισμένη. Η αγάπη είναι ακόμα σοκαρισμένη. Είδα, μου έδειξε ο Στέρκος τώρα στο διάλειμμα κάτι βίντεο. Εντάξει. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπει εδώ αυτή η ομαδούλα πήρε το. Μιλάμε για 20.000 ευρώ. Μιλάμε για διαφημίσεις, όντως. Δηλαδή, πολύ γνωστά ονόματα εταιριών. Μα σου λέω, γίνεται ένα πανικό στο εξωτερικό, εντάξει. Έχω πατσόκ. Ρωσία, Ιαπωνία. Εντάξει.
τουρνουά χιλιάδων ευρώ. Μάλιστα. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε. Αν κάνει τουρνουά τάβλη σε κανένα καφενείο. Ναι, μόνο αυτό μας λείπει. Να καθόμαστε να παρακολουθούμε video games που παίζουν άλλοι και να ποντάρουμε δηλαδή, και ξέρω εγώ. Αν κάνω καριέρα δεν θα με ακολουθείς. Όχι. Σε αυτό ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν σπαταλάω. Τίποτα. Μάλιστα. Για κανένα απολύτως λόγο. Παναγία μου. Έλεος. Τελευταίο μισάρο λοιπόν με τη σοκαρισμένη αγάπη ναι, Γαβελίδου. Κανονικά, κανονικά. Ότι στο εξωτερικό υπάρχουν τουρνουά με μεγάλους χορηγούς και πολύ κόσμο. Πραγματικά τώρα όλοι οι υπόλοιποι το ήξεραν. Δεν θέλω να μου στείλει κάποιος μήνυμα να μου πει ότι το ήξερε. Πραγματικά. FM κενό, να μου πει αν κάποιος ήξερε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και το στέλνει στο 54526. Να δω αν είμαι η μόνη που δεν ήξερε ότι υπάρχει αυτό. Χρήστο, ήξερε ότι υπήρχε αυτό. Ούτε εσύ. Ωραία. Ούτε ο Χρήστος ήξερε, ούτε ο Χρήστος κι όσοι. Ωραία. Δύο είμαστε. Να δούμε αν όλοι οι υπόλοιποι ήξεραν ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μετά τις τρεις που θα τελειώσουμε, θα καθίσουμε να δούμε. Ού, για κανένα λόγο. Ένα μισή ώρα. Ναι, καλά. Μισή ώρα. Ή να βρούμε κάποιο παλιό παιχνίδι του Ντίμα Φιλίππου. Που ήταν και επαγγελματίας παίκτης στο Counter Strike. Ναι, εντάξει. Αφού το έχει κάνει και αυτό. Λοιπόν, αναφερθήκαμε νωρίτερα και στον Έλκα Ντουρί. Συνεχίζεται έτσι να υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία για τον Πέλκα. Α, ναι, είναι και αυτό. Ναι. Εντάξει. Γράφουν οι Τούρκοι ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ναι. Ότι είναι λίγο σοκαρισμένοι στη Φενέρμπαχτσε. Ναι, αλλά γράφουν κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ είπε αυτό το νούμερο. Η Φενέρ δεν μπορεί να το φτάσει σε αυτή τη φάση, αλλά θα ξαναμιλήσει το καλοκαίρι. Δηλαδή, ετοιμάσου και ένα σύριαλ μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο να βλέπουμε καθημερινά για τον Πέλκα ξανά και ξανά και ξανά από τους Τούρκους. Και φυσικά, όποιοι θέλουν εδώ θα το πηγαίνουν και λίγο παραπέρα. Αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, θα μιλάνε για τον Πέλκα ξανά. Το θέμα το έκλεισε μέχρι το καλοκαίρι και ο ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο Πέλκας. Ναι. Αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για τον Πέλκα. Αυτό, για κανένα ποδοσφαιριστή, εντάξει. Αυτό, όταν λέμε ότι είναι μέχρι το καλοκαίρι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει πίσω να φύγει, δεν σημαίνει ότι το καλοκαίρι θα πει ο ΠΑΟΚ, OK, ελάτε, κάντε προτάσεις για να φύγει ο Πέλκας. Σημαίνει ότι αν το καλοκαίρι δεν μπορεί υπάρχει πλέον, ναι. Μία πρόταση με ένα μεγάλο νούμερο, εφόσον ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα, η τιμή όλων θα ανέβει κατακόρυφα, έτσι. Αλλά είναι αλλιώς να έχεις κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, αλλιώς να έχεις κατακτήσει ένα κύπελο, ας πούμε, με μία ομάδα. Είναι λογικό ο ΠΑΟΚ για παίκτες που τον ενδιαφέρουν και θέλει να τους κρατήσει, όπως είναι ο Πέλκας, όπως είναι ο Πρίγιοβιτς, να μην θέλει να μπει τώρα σε κάποια συζήτηση για να φύγω. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν μπορεί να πει τώρα ότι δεν θα μιλήσω ούτε το καλοκαίρι. Αν π.χ. έρθει κάποιος το καλοκαίρι και σου κάνει μια ικανοποιητική πρόταση για τον Πέλκα ή για τον κάθε Πέλκα. Από εκεί πέρα θα ξεκινήσει μια συζήτηση και θα αποφασίσουν. Αυτό ισχύει, αγάπη, για τους παίκτες των ομάδων όλου του κόσμου. Ακριβώς. Πλέον έχει τελειώσει η εποχή που είναι ένας παίκτης σταθερός σε μια ομάδα. Το λένε και οι ίδιοι παίκτες. Σιγά-σιγά είναι όλο ένα και πιο ειλικρινή σε όλο τον κόσμο. Το έχουμε ακούσει και από τον Πρίγκιπ και τον Βαρέλα. Ότι δεν ξέρεις τι σου φέρνει η επόμενη μέρα. Και αυτό που λένε είναι η αλήθεια. Δεν είναι ότι έχει κάποιες τάσεις φυγής ή σκέφτεται να φύγει. Αυτό ισχύει σε κάθε επάγγελμα, σε κάθε άνθρωπο. Αν σου παρουσιάσετε κάτι καλύτερο, θα τα ζυγείς, θα το σκεφτείς και θα αποφασίσεις. Αυτό ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Απλώς φαίνεται να είναι θετικό το ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει στην παρούσα φάση στη διαδικασία πώληση παικτών. Απλά. Όπως έγινε πέρσι με τον Τζίμιρο. Μέχρι ένα σημείο. Πρέπει λίγο και ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει να έχει περισσότερους παίκτες που θα ενδιαφέρουν ομάδες εξωτερικού για να υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί καλώς ή κακώς, το λέγαμε και πριν, είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Πρέπει να μπαίνει στο παιχνίδι και το κομμάτι των πωλήσεων. Δεν σου λέω για Πέλκα, αλλά σου λέω ότι είναι καλό να υπάρχουν διάφοροι παίκτες που ενδιαφέρουν ομάδες εξωτερικού. Αυτό μπορεί να βοηθήσει σε πολλά. Μπορεί ακόμα να βοηθήσει και στην τιμή ενός παίκτη. Αν ένας παίκτης ενδιαφέρει 2 και 3 ομάδες, προφανώς μπορείς και εσύ να διαπραγματευτείς εντελώς διαφορετικά. Από ό,τι αν το ζητάει μία ομάδα. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Και γενικά πρέπει ο ΠΑΟΚ να μπει σε αυτό το παιχνίδι πιο ενεργά. Και σίγουρα από τη στιγμή που είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή, έχει μία πρόσθεση ασφαλείας 8 βαθμών. Και γενικότερα, ας μην γελιάμαστε, είναι το νούμερο ένα φαβορί για το πρωτάθλημα. Θα μιλάμε εντελώς διαφορετικά το Μάιο, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η τιμή όλων αλλάζει. Εχθές υπήρξε και ένα δημοσίευμα για τον Γιάννη Μιστακίδη και ενδιαφέρον από την Μακάμπι Χάιφα. Όχι από τη Μακάμπι του Βλαντανίβιτς, αυτή είναι του Τελαβίβ. Ναι, εντάξει, ναι. Γιατί τώρα βλέπουμε και την φάρσα
στον νέα που έκανε ο Ντιέγκο Κώστα. Το βλέπεις να σηκώνεται έτσι. Πετάγεται. Εντάξει. Άμα ακούσεις τον ήχο, είναι σαν έκρηξη. Κάπως έτσι. Ο Γιάννης Μιστακίδης αποχώρησε από τον Πας Γιάννενα. Ναι. Εντάξει, έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και ψάχνεται και ο ίδιος για να βρει ομάδα για το επόμενο εξάμηνο τουλάχιστον. Να παίζει, ναι. Τώρα, αν προκύψει χρόνο. Θέμα να έρθει μια πρόταση που ο ΠΑΟΚ θα θεωρήσει καλή για να αποδεσμεύσει τον Κατερινιώτη Εξτρέμ, θα το κάνει νομίζω, μετά από κουβέντα και της διοίκησης και της οικογένειας Σαββίδη και του Ράσβαν Λουτσέσκου και του νέου αθλητικού διευθυντή. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μακάμπι Χάιφα τον θέλει ως ελεύθερο. Ναι. Δηλαδή, δεν περιορίζεται απλά να τον δανειστεί για 6 μήνες. Τον θέλει ως ελεύθερο, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, αν υπάρχει δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, κανένας. Αλλά φαίνεται κομμάτι δύσκολο ο ΠΑΟΚ απλά να, έτσι, να δώσει τζάμπα στη Μακάμπι Χάιφα το Μιστακίδη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα που σίγουρα δεν είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Και δεν το λέω φυσικά υποτιμητικά για το Μιστακίδη, αλλά είναι πιο σοβαρό η ανανέωση του Κρέσπο, του Βαρέλα, να δούμε τι θα γίνει με τον Μπίσεσβαρ και τι παίκτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ για να παρουσιαστεί πανέτοιμος και να μην έχει το παραμικρό πρόβλημα σε πρωτάθλημα και κύπελο στο πρώτο μισό του 2019. Ναι. Αν θα προκύψει θέμα στόπερ, χάφτα που θα αποκτηθεί σίγουρα. Η δική μου εκτίμηση, ξαναλέω, δεν ξέρω αν η ανανέωση του Λίρατζη οδηγεί στον ΠΑΟΚ να μην αποκτήσει δεξιό μπακ. Δηλαδή στο μυαλό μου υπάρχει και αυτό. Με το σκεπτικό ότι θα αναβαθμιστεί ο Λίρατζης. Μπορεί να παίξει και ο Βιερίνη αν χρειαστεί, μπορεί να παίξει και ο Κρέσπο. Άρα δεν είναι στο πρώτο κομμάτι το ενδιαφέροντός μας ένας δεξιός μπακ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Τι άλλο είχαμε. Είχαμε κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου που είπε ο Δήμαρχος ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να πρωταγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη. Είπε ο κύριος Μπουτάρης. Καλά, είπε. Παρότι λέει Μαριανός, δεν το έχει κρύψει. Ισχύει όμως να το κρύψει. Είναι αλήθεια. Προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις η δήλωσή του. Νομίζω ότι είναι την αλήθεια. Τι διαφορετικό θα μπορούσε να πει. Ας πούμε, ο Άρης σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ πιο πολύ φλερτάρει με την. Με την τεχνική, ας πούμε. Ναι, στον μπάσκετ ειδικά, αφού έχεις και την Κίμη, δύσκολα τα πράγματα. Ο Ηρακλής από την άλλη προσπαθεί να ανέβει, έχει τα θέματα του κι αυτός, στη Football League. Ποιος πρωταγωνιστεί? Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα τι αντίδραση μπορεί να έχει? Εντάξει. Μερικοί γκρινιάζουν απλά για να γκρινιάξουν, ας πούμε, κάπως έτσι. Υπάρχει θέμα στο ΠΑΟΚ 24 και για τα εισιτήρια του αγώνα με την Παναχαϊκή. Μπείτε να διαβάσετε τι ακριβώς ισχύει. Και για το μάτς με την Παναχαϊκή στις 8 Ιανουαρίου, την ερχόμενη Τρίτη, και για το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης στις 19 του μήνα, λογικά. Δεν ξαναλέω, απόλυτα σίγουρος δεν μπορεί να είσαι με το ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ και μέρες έχει προκύψει ότι η Παναχαϊκή είναι ανοιχτή στο να δώσει στον ΠΑΟΚ 500 εισιτήρια. Για το γήπεδό της, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την αντίδραση του Υφυπουργού. Ναι. Που γενικά δεν να είναι πολύ θετικός στις μετακινήσεις. Ναι. Μπορεί να μην το απαγορέψει. Αλλά θα δούμε. Θα φανεί, ναι. Υπάρχει πάντως έντονο το ασπρόμαυρο στοιχείο στην Πελοπόννησο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει έναν μεγάλο πυρήνα οπαδών. Ναι, άμα δεν και από την Αθήνα κιόλας. Άμα δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, είναι ευκαιρία για όλους είναι εκεί γύρω. Μισή ώρα. Ναι. Okay. Και στην Πάτρα υπάρχουν πολλοί, γενικότερα στην Πελοπόννησο. Νομίζω θα έχει ο ΠΑΟΚ πυρήνα οπαδών. Εάν τελικά επιτραπεί η μετακίνηση για το παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Από αύριο θα πούμε σιγά σιγά λίγο και στα νέα της Παναχαϊκής να δούμε πού βρίσκεται, πού δεν βρίσκεται, χωρίς τον Κώστα Κατσουράνη από το καλοκαίρι. Έχουν αρκετά θέματα. Διάβασα και χθες ένα δημοσίευμα. Δεν είναι καλά η Παναχαϊκή. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Γενικότερα. Ναι, υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, αλλά... Δεν φαίνεται να δουλεύει και πολύ το πλάνο που ήταν καλό με τον Κώστα Κατσουράνη. Ναι. Σε Έλληνα προπονητή, Έλληνες παίκτες, σταθερό κορμό. Ναι, τώρα λίγο κάπου μάλλον χαλάει.
Ναι, και δεν ξέρω θέματα. Τα οικονομικά. Εκεί νομίζω το θέμα. Το μεγάλο. Δεν πρέπει να είναι πολύ ανθυρά. Ναι. Πέρυσι ο κόσμος στήριξε την ομάδα. Φέτος νομίζω λιγότερο το κάνει. Τέλος πάντων δεν μας απασχολεί και πολύ. Καλό θα είναι βέβαια ομάδες όπως η Παναχαϊκή με κόσμο να είναι στη Σούπερ Λίγκα. Εντάξει, αλλά σε πρώτη φάση και δεύτερη μας απασχολεί ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα σκορ πρόκρισης. Εντάξει, το λέγαμε κιόλας. Μια νίκη χωρίς να δεχτεί γκολ και να κάνει τυπική διαδικασία τη ρεβάνση Ντούμπα για να αποφορτιστεί και λίγο το πρόγραμμα. Άμα έβλεπες λίγο, το βλέπαμε κιόλας με τους αντιπάλους πριν την κλήρωση, την Παναχαϊκή την ξεχώριζες για καλό αντίπαλο. Ναι. Σε πρώτη φάση έτυχε στον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει την ομάδα της Πάντερας. Τώρα η λογική λέει ότι δεν θα έχει πρόβλημα και ότι από το παιχνίδι της Τρίτης κιόλας θα έχει κάνει το πρώτο βήμα, το αποφασιστικό βήμα ναι, για πρέπει την να γίνει, πρόκριση. Γιατί έρχονται δύσκολα παιχνίδια, απαιτητικά μάλλον, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Γιατί λογικά στους 8 μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό, ή την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό ναι. ή και τον Ατρόμητο ακόμα. Ναι. Εντάξει, οπότε αφού μπορεί ένα παιχνίδι να είναι όχι χαλαρό, αλλά χωρίς πολλές απαιτήσεις, η ρευμάση με την Παναχαϊκή, καλό θα είναι να γίνει έτσι. Ναι. Και να μην έχει ο ΠΑΟΚ άγχος για την πρόκριση. Δεν χρειάζεται πολλά. Μία νίκη με καθαρό σκορ. Δηλαδή 0-1-0-2 και ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα κανένα για τη ρεβάνση. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αγώνας πριν, δηλαδή είναι το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή, και με δεδομένο επίσης ότι ο ΠΑΟΚ μετά υποδέχεται την Κυριακή τον ΠΑΣ Γιάννενα, δηλαδή δεν έχει να ταξιδέψει στην Τρίπολη, ίσως περιμένουμε να δούμε μία ενδεκάδα με τα βαριά χαρτιά μέσα. Εγώ είμαι σίγουρος. Για να γίνει αυτό που λες. Ναι. Ότι δηλαδή θα πιο εύκολα θα γίνει αυτό. Ακριβώς. Δεν θα το δει δηλαδή ότι είναι αγώνας κυπέλλου. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Θα το δω μα, λίγο... δεν το βλέπει έτσι κι αλλιώς ο Λουτσέσκου σε κανένα μάτς. Ναι, δεν το κάνει μάλλον, εύκολα. Πόσο μάλλον σε ένα γήπεδο που θα έχει κόσμο. Δεν θα είναι όπως το IT που ήταν μεταξύ συγγενών και φίλων. Ναι, και που κιόλας. Και έχει μια δυναμική αλφα η Παναχαϊκή, οκ, ρε παιδί μου. Και είναι και η ομάδα, δηλαδή είναι όλοι ξεκούραστοι τώρα. Δεν έχει προηγηθεί. Έχει προηγηθεί 3 εβδομάδες ξεκούρασης. Και επίσης αυτό. Ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Μπας στην Τούμπα, που είναι διαφορετικό να πρέπει να ταξιδέψει στην Τρίπολη για να παίξει με τον Αστέρα εκτός από όταν υποδεχθεί στην έδρα σου τον Μπας Γιάννα την Κυριακή, ας πούμε. Στο μυαλό μου, ξαναλέω, χωρίς ακόμα να έχουμε, ναι, έχουμε εικόνα, ενδείξεις, ναι. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η προετοιμασία. Για το μάτς με την Παναχαϊκή, με δοκιμές ενδεκάδες και τακτική κτλ. Νομίζω ότι ίσως το μοναδικό από τα βαριά χαρτιά που θα μείνει έξω ίσως θα είναι ο Βιερίνια λόγω του αποτραυματισμού. Ναι. Αν το κρίνει ο Λουτσέσκου. Που βέβαια ο Βιερίνια έχει μπει πλέον στο κανονικό πρόγραμμα. Ναι. Αν θα έχει όλες τις προπονήσεις στα πόδια του. Μπορεί να κρίνει ο Λουτσέσκου, ναι, ότι είναι προτιμότερο να είναι πιο έτοιμο με τον Μπας Γιάννενα. Ναι. Και να παίξει ο Τόσκα, οκ. Okay. Ναι. Αλλά νομίζω όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή Βαρέλα, Κρέσπο, Μάτος, Μαουρίσιο, ναι, όλοι λογικά Πρίγιοβιτς, Πέλκας, Ζαμπά και όλοι οι υπόλοιποι, ναι. Κάνιας, θα είναι στην ενδεκάδα. Γιατί πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση από το πρώτο μάτς. Όχι να το πάρει τη δεύτερη χάλα στον κόσμο, αλλά αφού μπορεί να κερδίσει με ένα 0-2, θα σου πω εγώ. Που ουσιαστικά είναι ένα σκορ που δεν αφήνει περιθώρια στην Παναχαϊκή. Ναι. Εντάξει. Γιατί να μην γίνει από το πρώτο μάτς και να τελειώσει η ιστορία. Θα αναφερθούμε από αύριο με περισσότερες λεπτομέρειες για το μάτς αυτό της Παναχαϊκής με τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε την Τρίτη. Και την συνάντηση των διαιτητών, έτσι. Νομίζω ότι είναι Παρασκευή. Τέσσερις. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από εκεί. Γράφτηκε κάπου τις προηγούμενες ημέρες ότι άμα δεν. Δεχθούν να επιστρέψουν κανονικά στους αγώνες. Υπάρχει ενδεχόμενο, ναι, να δούμε ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια. Μακάρι να γίνει για μένα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι θα δεχτούν να επιστρέψουν, ναι, οι Έλληνες διαιτητές. Και εγώ νομίζω ότι θα δεχτούν να επιστρέψουν. Και αυτό βγαίνει κιόλα. Βγαίνει ένα κλίμα ότι πάει προς τα εκεί. Βέβαια, η συνάντηση είναι την Παρασκευή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα προκύψει, άμα θα προκύψει κάτι διαφορετικό. Αλλά από την άλλη, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διάθεση να πάει πιο πίσω το πρωτάθλημα ή να αλλάξει οτιδήποτε στο πρόγραμμα μετά και την ήδη μια αλλαγή που έχει γίνει, που θα ξεκινήσουμε τώρα με την 15η αγωνιστική και μετά μια εβδομάδα πίσω θα πάει δεύτερος γύρος. Αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο, άμα δεν δεχτούν, να δούμε και οι ξένους διαιτητές σε όλους τους αγώνες. Έχει φτάσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού στην Αθήνα ο Φράνκο Σολδάνο. Εντάξει, ενισχύει το Ολυμπιακός. Αναμενόμενο ήταν. Και σε αυτή την περίπτωση. Καλός επιθετικός νομίζω είναι ο Σολτάνο. Κοίτα, σαν παίκτη, ναι, νομίζω πιο πολύ είναι σαν λαχείο. Αν θα σου βγει ή όχι,
Γιατί εντάξει, δεν έχει ξαναβγεί νομίζω από την πατρίδα του μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη φορά. Τέτοιοι παίκτες δεν είναι πάντα εύκολο να προσαρμοστούν και να αποδώσουν κατευθείαν. Ναι, πάντα υπάρχει το ρίσκο, αλλά... Αλλά και σε αυτή την περίπτωση έχουν γραφτεί τόσα πολλά από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή στην αρχή ήταν η αποθέωση ότι είναι ο παιχταράς, πρόκειται να δώσει τη λύση στον γκολ και τα πάντα όλα. Μετά που φάνηκε να χαλάει λίγο, έγινε ότι okay, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα, γιατί δεν ήταν ένας εγγυημένος παίκτης, γιατί πρώτη φορά θα βγει και είναι ρίσκο. Και όταν ξαναγύρισε και ουσιαστικά εντάξει, ήρθε είναι στην παιχνίδια, Ελλάδα, ναι, okay. Έγινε ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ καλός και αν βγει στον Ολυμπιακό θα είναι παιχταράς και θα αφήσει τη σφραγίδα του και όλα αυτά. Δηλαδή κάπου έγιναν λίγο δύο-τρεις κολοτούμπες, κάποιες αλλαγές. Θα κοιτάξει να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, ειδικά στην επίθεση, όπου έχει μεγάλο θέμα. Θα ενισχυθεί και ο ΠΑΟΚ και να δούμε τι αλλαγές θα έχουν οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αλλά όλα φυσικά εξαρτώνται από τον ΠΑΟΚ, ξαναλέω. Ειδικά αν περάσει Νικηφόρα και από την Τρίπολη, νομίζω ότι θα έχει κάνει τη μισή και παραπάνω διαδρομή για το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά θα έχει ένα δύσκολο μάτς θεωρητικά με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ και με τον Παναθηναϊκό. Είναι επαιτητικό μάτς. Ένα. Okay. Εάν γίνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός έρθει να παίξει, και παίξει μπορεί καλύτερο, να πει ναι. Ότι έχει υγρασία στη Θεσσαλονίκη και οι παίκτες μας πονάνε τα κόκαλά τους. Ή στη διάρκεια, ας πούμε, δεν θυμηθούν κάτι, ξέρω εγώ, να μπει ο άλλος στα δωρή της μέσα να σταματήσει το παιχνίδι για κάποιο λόγο, γιατί, ξέρω εγώ, στον πάγκο υπήρχε κάτι που δεν του άρεσε ή οτιδήποτε. Και αν όλα κυλήσουν ομαλά. Είναι μετρημένα παιχνίδια, είναι 16 μάτς. 16. Ναι, 16 παιχνίδια. Εντάξει, καλά κάνουν στον ΠΑΟΚ και αποφεύγουν τα μεγάλα λόγια και οι παίκτες και ο Λουτσέσκου και η οικογένεια Σαββίδη. Ας τελειώσει το πρώτο μάτς με τον Μπας Γιάννηνα, με το καλό. Να πάει η ομάδα στο επόμενο και στο επόμενο. Νομίζω Φλεβάρης είναι που έχει τα μαζεμένα ντέρμπι πάλι. Δηλαδή αυτό ο ΑΕΚ μετά Ολυμπιακό εντός και είναι και ο Άρης εντός. Τα πιο δύσκολα παιχνίδια τέλος πάντων. Και μετά σιγά σιγά θα έχει ξεκαθαρίσει. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ δηλαδή πάρει πάλι το καλύτερο από αυτά τα παιχνίδια από τον πρώτο γύρο, που εντάξει, εκείνο που είχε γίνει και με βάση το πρόγραμμα και με την Ευρώπη που είχε τότε και με το κύπελο μέσα, ήταν εκείνο εκπληκτικό. Εκείνο όμως θα ξεκαθαρίσουν όλα. Βέβαια, ο Γενάρης είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, γιατί ξεκινάει με παιχνίδια. Πιο βατά είπαμε, εντάξει, υπάρχει Τρίπολη βέβαια μέσα. Αλλά από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει εκτός. Δηλαδή παίζει με τη Λάρισα εντός για την 15η αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και μετά είναι δύο εκτός. Λιβαδιά, Γιάννενα και Τρίπολη. Και τρίτο που είναι το Φλεβάρι, ναι. Τρία μάτς εκτός για τον Ολυμπιακό. Εδώ μεταξύ δεν έχουμε ακόμα ακριβείς ημερομηνίες. Ή τουλάχιστον κάτσε, στο site γιατί βιάζει. Περίμενε. Εδώ έχουμε... Το έβλεπα χθες γιατί ήθελα να δω το πρόγραμμα. Νομίζεις, είναι απλά τα πράγματα, αγάπη. Επειδή πριν είχαν βγει κανονικά, όταν είχε βγει το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου, είχαν βγει και ημερομηνίες. Στο site του ΠΑΟΚ είναι, ουσιαστικά πήγαν όλα μία εβδομάδα μετά. Δεν υπάρχουν ώρες. Και λέω εντάξει, θα υπάρχει Super League. Μπαίνω Super League και δεν τίποτα, έχει κανένα. Βλέπει full του 0. Ναι, δεν έχει. 0-0-0-0. Άρα περιμένουμε λίγο να οριστεί και αυτό. Να έχουμε μια δεν εικόνα... είναι εύκολο να βγάλεις πρόγραμμα. Τώρα ναι, κάτι βλαχογερμανοί και Άγγλοι και Ισπανοί που τα βγάζουν από το καλοκαίρι μέχρι τον επόμενο Μάιο. Εντάξει. Εντάξει. Εδώ πρέπει να υπάρχει αγωνία στον κόσμο. Είναι μια εβδομάδα πριν, ας πούμε. Θα πρέπει να έχουμε λίγο μια εικόνα. Έχουμε μόνο μα εδώ δεν έχουν ορίσει τη 15η. Α, δεν έχουμε τη 15η. Προφανώς δεν είναι σίγουρο και τι. Εντάξει, έκανε Ολυμπιακό ένσταση, μην δικαιωθεί και ξανά. Γιατί το να αλλάξει τις ώρες στο site είναι δουλειά. Ναι. Να πει στον άνθρωπο, τον υπάλληλο, άλλαξε λίγο τις ώρες. Άρα σου λέει δεν βάζουμε τίποτα, βάζουμε μηδέν. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Γιατί εντάξει, τώρα άντε πέσει ο δεύτερος γύρος, άλλαξαν όλα τα παιχνίδια, μία εβδομάδα μετά. Οκ, okay, να βγει το πρόγραμμα. Αλλά ούτε 15 αγωνιστική δεν έχουμε. Όταν σου λέω κράτα λίγο. Σκέψου το πιο μια απλό. Μικρή επιφύλαξη. Να σκέψου το πιο απλό. Να θέλει να κλείσει εισιτήρια. Πού να κλείσει, ρε. Για το παιχνίδι με τον. Εντάξει, πάω και παίζει με τον Παζιάννα. Πες ότι πάω και παίζει όντως στην Τρίπολη, ας πούμε. Ναι. Να θες να κλείσεις εισιτήριο για να πας για τη δουλειά σου. Εμείς, ας πούμε, οκ. Okay. Ποια μέρα κλείνεις τώρα. Κλείνεις Παρασκευή. Δεν κλείνεις καθόλου. Για να... τι κάνεις. Δεν κλείνεις ή περιμένεις την Παρασκευή. Δύο μέρες πριν το μάτς. Ναι. Τι να κλείσεις, δηλαδή. Θα το πληρώσεις και πέντε φορές πάνω, αλλά δεν πειράζει. Άκουσε εκεί να κλείσεις. Τι να, τέλος πάντων. Θα βγεις σε κάποια φάση την πορεία και το πρόγραμμα για να δούμε τι ισχύει και πότε παίζει ο ΠΑΟΚ.
Και αν τελικά θα παίξει, γιατί το είχαμε σαν δεδομένο, και αν τελικά θα παίξει με τον Πας Γιάννενα Κυριακή ή αν θα είναι άλλη μέρα. Θα το δούμε. Το περιμένουμε, θα το παρακολουθούμε και αυτό. Αλλά νομίζω θα έχουμε και πολλά περισσότερα και την Παρασκευή από την συνεδρία των διαιτητών και τι θα αποφασίζουν τελικά για το αν θα σφυρίξουν σε αγώνες ή όχι. Που νομίζω δύσκολα όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτές τις συνεδριάσεις και το τι θα ακολουθήσει. Σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα εισιτήρια, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε ότι ουσιαστικά από τον Υπουργό εξαρτάται. Ναι. Το τι μέλη γενέστε και αν ο ΠΑΟΚ έχει κόσμο οργανωμένο ή όχι στην Πάτρα την επόμενη Τρίτη. Νομίζω θα ξεκαθαρίσει είτε σήμερα είτε το αργότερο μέχρι αύριο. Οκ. Okay. Φυσικά δεν θα παίζουμε από τα σύννεφα αν βγει απόφαση για απαγόρευση μεμονωμένης και οργανωμένης μετακίνησης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Για τον Γιαννούλη που βλέπω ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε νεότερο. Ναι. Είναι αυτό που έχει πει και ο Γιώργος Σαββίδης. Τι δεν μπορείτε. Σε περιμένουμε το καλοκαίρι και δεν μπορείτε. Σωστά νομίζω. Έχει δείξει ο Γιαννούλης ότι αξίζει και μία και δύο και πέντε και είκοσι ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Είναι ένα παιδί που και στη Βέρεια και στον Ατρόμητο αδιαμαρτύρεται νομίζω. Ακολούθησε τις επιταγές του ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο δίνει τον καλύτερο εαυτό, εξελίσσεται συνεχώς και νομίζω ότι είναι έτοιμος από κάθε άποψη να έρθει στην Τούμπα και να μείνει. Και αν στη Βέρεια ο ρόλος ήταν διαφορετικός, τώρα στον Ατρόμητο μιλάμε για ένα παίκτη βασικό στον Ατρόμητο που είναι δεύτερος, τρίτος, παλεύει με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά. Βασικότατος, έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλές νίκες της ομάδας του, με assist, με goal. Εντάξει, έχει πρωταγωνιστήσει το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Και είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων. Ναι. Εντάξει. Το καλοκαίρι που μιλούσα μαζί του και κάνουμε μια συνέντευξη, μου είχε πει πριν οριστικοποιηθεί ότι θα μείνει στον Ατρόμητο, το διάστημα σου θυμίζω που ήταν πιο πιθανό να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είχε πει ότι μπορώ και βασικός αν μου ζητηθεί. Δηλαδή δεν είναι πλέον στην κατηγορία των νεαρών, άπειρων ποδοσφαιριστών. Είναι ένας παίχτης διεθνής. Ναι. Με την Εθνική Αδρών και νομίζω ότι μπορεί ακόμα του χρόνου να σηκώσει και τη θέση του βασικού ή να υπάρχει ένας ανταγωνισμός με τον Αντελίνο Βιερίνια ή η παρουσία του Γιαννούλη μπορεί ακόμα και να επιτρέψει άλλα πλάνα, δηλαδή να επιστρέψει ο Βιερίνια μπροστά. Okay. Ήταν να υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση, αλλά σίγουρα ο Γιαννούλης έχει δείξει ότι έχει και τα αγωνιστικά στοιχεία αλλά και οριμότητα σαν παίκτης πλέον, έχει παραστάσεις, δεν είναι λίγο αυτό που έχει καταφέρει στον Ατρόμητο, γιατί πραγματικά μιλάμε για έναν Ατρόμητο που πρωταγωνιστεί, δεν είναι ότι βρίσκεται στην 6η-7η θέση και okay, έχει κάποιες συμμετοχές ο Γιαννούλης. Ο Ατρόμητος πετυχαίνει πράγματα τα τελευταία χρόνια, έχει ανέβει πάρα πολύ και ο Γιαννούλης είναι από το νούμερο ένα ονόματα αυτή τη στιγμή, ίσως και μαζί με τον Κουλούρη, της ομάδας του. Και οι δύο έχουν κάνει εκπληκτικό πρώτο μισό. Δεν είναι τυχαίο ότι για τον Γιαννούλη υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα και στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο το παρακολουθούν διάφορες ομάδες. Είναι 23 χρονών διεθνής. Ακριβώς. Πήγε και στην εθνική πλέον. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάτι διαφορετικό κάποιος για τον Γιαννούλη. Ένας Γιαννούλης ο οποίος έχει φέτος 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League με 5 assist. Δεν έχει ακόμα γκολ. Οκ. Okay. Και υπάρχει στο κλείσιμο και ένα μήνυμα ευχές μάλλον του Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ιβάν Σαββίδη και για το συγκεκριμένο δίδυμα, το πούμε έτσι, γράφτηκαν αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα, ότι δεν ήταν πολύ καλές σχέσεις τους από διάφορες πλευρές. Νομίζω και εκεί λίγο στοχευμένα κάπως. Αλλά να που τώρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Ναι. Ο Πούτιν ευχήθηκε στον Ιβάν Σαββίδη για το 2019. Ευχήθηκε να εκπληρωθούν και οι στόχοι του. Νομίζω ξέρουμε ένα στόχος του ποιος είναι. Υπάρχει το μήνυμα στην επίσημη σελίδα του Ιβάν Σαββίδη.
κανονικά, όπως κάθε χρόνο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αλήθεια. Για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Αλήθεια είναι. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού. Λογικά μαζί μας θα είναι και ο Σταύρος. Λογικά. Νομίζω και αύριο θα πάμε μέχρι τις 3. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε. Θες να πεις κάτι άλλο? Όχι, αυτά. Θα ακολουθήσεις τώρα αυτό το παιχνίδι, πώς είπες, πώς λέγεται? Όχι, όχι, εγώ άλλες δουλειές τώρα. Πώς λέγεται αυτό, πες το άλλη μία. Αυτό είναι το Counter Strike. Α, μπράβο, Counter Strike, ναι. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό, πραγματικά. Θα μείνετε στο Λίμπερο 107 και 4. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και ραντεβού αύριο στις 12 στη γνωστή ώρα του ΠΑΟΚ 24. Καλή συνέχεια.